Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόικα και σήμερα λίγο μετά τις 12. Με Χρήσανθο Τσαλτίδη, Στέργιο Αναστασιάδη, Κώστα Κούση καλεσμένο να σχολιάζει και να καλημερίζει εδώ, ξεκινώντας την εκπομπή. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Ξεκίνησε χωρίς εμένα. Ξεκίνησα χωρίς εσένα. Συνεχίζω με εσένα και με Χρήσανθο. Με ένα δίωρο το οποίο θα προσπαθήσει να γεμίσει βεβαίως τις ανάγκες σας για ενημέρωση. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ και έχουμε πολλά θέματα, η αλήθεια είναι. Και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και όσον αφορά στο μπάσκετ. Σας έχω και δωράρα σήμερα, Κώστα. Δωράρα? Βέβαια. Για πες. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο, θα σας εξηγήσω πάρα πολύ καλά και κατανοητά. Δίνουμε έναν αποδικοποιητή ΠΑΟΚ TV. Ναι, αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ TV. Δεν μάλιστα είναι η συνδρομή του ΠΑΟΚ TV. Δεν είναι. Είναι όμως το κουτί αξίας 40 ευρώ. Μια χαρά. Το οποίο το συνδέεις με τη τηλεόρασή σου. Ναι. Εντάξει, έχει όλα, έχει εξόδους HDMI, έχει και SCART, αν έχετε πιο παλιές τηλεοράσεις. Είναι συμβατός με κάθε τηλεόραση. Έχει δύο χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση. Ωραίο. Και κάνει πιο απλή τη ζωή σας αν έχετε κωδικό ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή για αυτούς που δεν είναι και τόσο καλοί με την τεχνολογία, νομίζω είναι η πιο εύκολη λύση. Μπαίνει πιο εύκολα δηλαδή στο ΠΑΟΚ TV. Μπαίνει πιο εύκολα στο ΠΑΟΚ TV. Χωρίς πολλή διαδικασία. Ξαναλέω, δεν δίνουμε κωδικό ΠΑΟΚ TV στη συνδρομή. Δίνουμε όμως τον αποκωδικοποιητή του ΠΑΟΚ TV που συν τη άλλη έχει μέσα και άλλα κανάλια. Δηλαδή είναι απλά ένα κουτί που το ανοίγει μόνο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Πώς θα είναι αυτά, iBox, κάπως έτσι που τα λένε. Λοιπόν, είναι το προϊόν που έχει προκύψει από τη συνεργασία του ΠΑΟΚ με την Edison. Κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Edition. Edition, ναι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, απαιτεί να έχετε μια σύνδεση από 10 Mbps και πάνω. Νομίζω όλοι έχουμε πλέον. Εγώ όχι. Τι έχεις, Κώστα? Όχι, και μάλωσα με τη Vodafone για αυτό το θέμα. Και τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλάνε. Ωραία. Συνδέεται τον αποκωδικοποιητή. Είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν ξέρεις. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Συνδέεται τον αποκωδικοποιητή. Στηρίζουμε. Μέσω όμως. Και εμένα με παίρνουν διάφορα. Με παρακαλάνε, αλλά δεν το λέω στο ραδιόφωνο. Μένω. Θα μείνω εκεί. Σας και κατευθείαν βλέπετε τον ΑΕΤ, τον πρωταθλητή και τα μπλούκο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με μήνυμα θα κληρώσουμε σήμερα τον αποκωδικοποιητή. Δεν άκουσε τι είπα, αλλά τέλος. Ναι, είμαι λίγο φυσιωμένος αυτό. Να το τελειώσουμε μία. Τι βλέπουμε λοιπόν? Τίποτα. Είναι η συσκευή που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα μπλούχο δεν θα λες. Βλέπουμε μόνο πρωτάθλημα. Δεν βλέπουμε και κύπελο. Βλέπεις τον ΑΕΤ το πρωταθλητή. Τον βλέπεις το ταμπλούχο. Τον ΑΕΤ το πρωταθλητή και ταμπλούχο, άρα δεν είναι. Έτσι το είπα. ΑΕΤ ο ταμπλούχος. Και ΑΕΤ το επί 48 αγώνες. 48 αγώνες. Χρήσανθε. Και όχι σαν τον Ολυμπιακό. Αν ξεκινήσω το ρεκόρ, θα τελειώσουμε παιδιά 2 παρα 10. Δεν θέλω να το κάνω σήμερα, το κάνω άλλη φορά. Μήνυμα. Ή να το κάνεις 2 παρα 10 μέχρι 2. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίνουμε τίποτα άλλο σήμερα, όχι. Τι μέρα είναι? Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Πού παίζει ο Άρης μας, της καρδιάς μας, στην Κρήτη? Όχι, στον μπάσκετ, εκτός έδρας. Θα δούμε Ηρακλή αύριο, από αύριο. Ωραία, άρα FM ονοματεπώνυμο στο 54526 στις 2 παρακάτι, 2 παρα 5, 2 παρα 4. Θα κάνουμε την κλήρωση για τον αποδικοποιητή του ΠΑΟΚ TV. Το ότι έχει αξία 40 ευρώ, ξαναλέω. 40 ευρώ, μάλιστα, ωραία. Το ότι ο Μπατμανής έχει ξεκινήσει με Sweet Dreams, ας πούμε, την εκπομπή μας. Κομματάρα. Είναι... Κομματάρα. Είναι καλό, ωραίο είναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι έχει τώρα η επικαιρότητα, τι πραγματούδια έχει? Καταρχήν δεν ήμασταν εδώ χθες. Ή μάλλον εγώ ήμουν, εσείς δεν ήσασταν. Εγώ το απόγευμα, αυτό εννοώ. Εσύ έκανες το απόγευμα. Ναι, αυτό εννοώ. Η στάση εργασίας ήταν μέχρι τις 2. Ήταν προγραμματισμένη για να δουλέψει ο Τσατσαρός. Σωστά. 8, 10 και 2, 3. Να πούμε γιατί ήταν η στάση εργασίας, να ενημερώσουμε λίγο το κοινό. Τα είπα χθες, Κώστα, αλλά θα τα ξαναπώ τώρα. Ξαναπέστε, γιατί έχουμε άλλο. Ήταν για αλλαγή του καταστατικού της Ένωσης Συνταχτών. Είχαμε μια ψηφοφορία. Γενική συνέλευση και για μια ψηφοφορία. Γενική συνέλευση της Ένωσης Συντακτών, ναι, η οποία έχει ως αντικείμενο την αλλαγή του καταστατικού για να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντες της Ένωσης, να μπουν και άλλα μέλη, να σταματήσει αυτό το για μένα αντιδημοκρατικό το όριο ηλικίας. Κατάλαβα δηλαδή. Μπορεί να έχει κάποιος δημοσιογράφος στα 40, πρέπει να είναι στα μέχρι τα 35, μέχρι ξέρω. Μέχρι τα 35 ήταν. Τέλος πάντων. Με ξέρεις τον Λευτέρη Δούκα που έγινε εξαίρεση και τον βάλανε με, ενώ είχε περάσει το όριο ηλικίας, μάλλον λόγω της πολύ καλής κατάρτισης που υπήρχε. Λοιπόν, και μετά έπεφτε δηλαδή μια καταγγελία. Τώρα εγώ που είμαι 50 μπορώ να μπω? Ναι. Εσύ είσαι ήδη. Εγώ γενικά λέω, παράδειγμα. Ένας φίλος μας, ναι, ένας φίλος μας, μάλιστα, ο οποίος είχε κοπεί για αυτό το λόγο το όριο ηλικίας, ναι, τώρα μπορεί να μπει. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις το μισό σου εισόδημα τουλάχιστον να αποδεικνύεται ότι είναι από τη δημοσιογραφία. Έτσι. Ακόμη και από μπλοκάκι. Ακόμα και δεν απαραίτητο να είσαι, δηλαδή, δεν είναι μπλοκάκι, ακόμα και μια απασχόληση.
Έχει ανοίγει ορίζοντας, θα γίνουν πολλά περισσότερα. Αλλάζουν και οι εποχές. Ναι, φυσικά. Μπήκε ζωή στο ίντερνετ, μπήκανε. Μα κάποτε έπρεπε να είσαι με εφημερίδα ή τηλεόραση. Εντάξει. Έπρεπε να έχεις 2 χρόνια μισθολόγιο. Ναι. Πλήρες. Ναι. Και να είσαι και κάτω των 35. Ναι. Και να σε προτείνουν και 2 μέλη. Ναι. Ή 3 νομίζω. Έτσι. Και να περάσεις και. Περνά, πάλι περνάς. Το μεικτό. Αν δεν περάσει με την πρώτη. Τότε που κόπηκε. Ναι, που δεν πέρασαμε με την πρώτη και περάσαμε από το μικτό. Αυτά νομίζω δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Με τη δεύτερη πέρασαμε. Ξέρεις γιατί μας κόψανε. Όχι. Γιατί. Γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά είχαν ξεχάσει απλά ότι εγώ ήμουν και στον άλλο. Δεν θα σέβαζα ποτέ εγώ. Αν είναι γι' αυτό μόνο. Εγώ σε ενημερώνω ότι μπήκα πριν από αυτούς. Αν είναι γι' αυτό δεν θα σέβαζα ποτέ. Όχι. Με κόψανε γι' αυτό. Όπως και τον Κώστα και τον Πάρη και τον Μάκη. Τι αριθμό μητρώου έχεις. 803. Εγώ 813. Είμαι πιο πριν από εσένα. Oh. Γιατί αντιλήφθηκε η Ένωση Ταυτότητα με το συγχωρημένο τον Γουσίδη. Με κάναν καταγγελία κανονικά, φίλε. Να μην πω εγώ αυτό όλοι. Γιατί ήταν και τότε, υπήρχαν και τότε πολιτικά ζητήματα και θέματα. Αλλά ξεχάσανε ότι εγώ ήμουν και στον Α. Και το επιχείρημα σε μένα έπεσε. Λέει αφού. Έχει ένσημα εκεί. Λέει, από τον Α. Έχει ένσημα εκεί. Κανονικά. Και τι να πούνε, δεν μετράει του Κοντομινά. Τότε το ένσημο. Όχι, άμα είναι πλήρω. Περνάει δύσκολα, Κοντομινά. Ναι. Είναι, περαστικά. Εντάξει, περαστικά. Δεν ξέρω πόσο περαστικά είναι αυτό για τον άνθρωπο. Δύσκολα περνάει. Εντάξει. Και αν δεν ήταν ο Κοντομινάς, όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να πηγαίνει στα καλύτερα. Να έχει τους καλύτερους γιατρούς κτλ. Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Είναι 81 πλέον ο Κοντομινάς, παιδιά. Έτσι. Δεν είναι και μικρός. Ναι, ναι. 81 χρονών. Να το ξεπεράσει ο άνθρωπος. Πάντως, διάβαζα ένα ρεπορτάζ μια που το λες για τον Κοντομινά. Που έλεγε ότι η κόρη του πλέον ήταν αυτή που ήταν η μέτοχος η βασική του Α και πούλησε τις μετοχές και τα λοιπά. Και ότι αυτός δεν έχει επικοινωνία από τις 15 ναι, Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι. Ας είναι γερός ο άνθρωπος όσο μπορεί να είναι. Όλοι 2 μέτρα θα πάρουμε. Οπότε ζήστε τη ζωή σας όσο μπορείτε καλύτερα. Ωραία. Ενθαρρυντικά. Η αισιόδοξη πλευρά. Όχι, η ρεαλιστική. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Και ό,τι αρπάξει. Το χέρι μας. Το χέρι μας. Λοιπόν, άλλα θέματα. Θέματα έχουμε, επικαιρότητα. Έχουμε μεγάλη σκόνη με τη δήλωση Καρυπίδη. Που όπως πάντα, αντί να πάει στην ουσία του θέματος το όλο θέμα, πήγε στο θέμα με τον Ολυμπιακό. Όπως ναι. Γίνεται πάντα στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αντί να δούμε την ουσία της δήλωσης, πήγαμε στο παραδίπλα. Φυσιολογικά πήγαμε, βέβαια, στο παραδίπλα. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να υπάρχει η λέξη αυτή, Ολυμπιακός δηλαδή, στην τοποθέτησή του. Γιατί θα μιλούσαμε σε τελείως διαφορετική βάση. Το να χέρι είναι Βιτάλο. Και το Βαγγέλη. Και το πρόσωπο. Ο Σάββας έχει. Εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη, πρέπει και ο πρόεδρος να εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια. Υπήρχε σκοπιμότητα να γίνει αυτή η δήλωση. Για ποιο λόγο έγινε? Τον πήραν από το One και του ζήτησαν μια δήλωση. Τους πήραν όλους. Δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί δεν θέλει να μιλήσω. Τους πήραν όλους. Πήραν τους φύλλα προσκύμενους. Ναι. Θα σας το πω. Όπως το Open παίρνει τον Μπέο και τον Πανόπλο μέχρι πριν ένα μήνα έπαιρνε τον Αλέξη που τώρα τον βάζετε τραγούδια. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πολιτική γίνεται, επικοινωνία. Θέλω υπάρχει. Να μιλήσω μόνο για τον Άρη, παιδιά. Να μιλήσω, ναι, αλλά να μιλήσω μόνο για τον Άρη. Μάθαμε το 19. Αυτό είπε και ο Super 3 χθες το βράδυ. Μα έτσι σε μια πολύ σωστό. Ωραία ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά, ο Καρπής δεν έχει κρύψει ότι συμπαθεί και τον Ολυμπιακό. Το έχει πει. Έκανε αυτή την τοποθέτηση. Απλά, αν την έκανα εγώ την τοποθέτηση και έπρεπε να βάλω και τον Ολυμπιακό στο κάδρο, θα το βάζα λίγο πιο εκλεπτισμένα, λίγο διαφορετικά. Με έναν άλλον τρόπο. Καλά, όταν γίνεται μια δήλωση, μετά γίνεται και μπορείς να την κάνεις με χίλιους τρόπους. Ναι. Και να το αναλύσεις. Τον πήραν τηλέφωνο, έγινε τηλεφωνικά η δήλωση αυτή. Σήκωσε αρκετή σκόνη. Εγώ και νομίζω... στο One κιόλας, έτσι. Συγγνώμη, πού ήθελες να γίνει. Στην ΕΡΤ. Ποιος άλλος θα κάνει δήλωση. Στην ΕΡΤ. Δεν κάνει κανένας άλλος στο θέμα. Sport Time. Δεν κάνει κανένας άλλος θέμα. Το οποιοδήποτε. Δεν κάνει κανένας άλλος θέμα. Γιατί δεν κάνει. Κώστα μου. Σε εμάς το Λίμπερο. Σε εμάς να βγει. Σήμερα δεν θα το ρωτήσουμε μόνο γι' αυτό. Ακριβώς, γι' αυτό. Αυτοί τον πήρανε για αυτό το πράγμα. Εμείς θα το ρωτήσουμε για 500 πράγματα. Δεν έπρεπε να μιλήσει. Που αυτό εγώ θα είναι το τελευταίο. Όχι, κάνεις λάθος. Πρέπει να μιλάει και πρέπει να υπάρχουν και φωνές Κώστα που να λένε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο φωνές που να λένε για τους άλλους. Τι. Το 19 μάθαμε ότι κυνηγάει το σύστημα τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Είναι σοκαριστικό. Τον Άρη τον κυνηγάει πάντα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Αριανός.
Πρόσεξε λίγο. Γιατί μπήκε στην ίδια σειρά. Α, μπράβο. Το κυνηγάνε τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Όταν ο Ολυμπιακός είναι από τους δυνάστες, ο μεγαλύτερος δυνάστης βασικά, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό είναι λάθος η δήλωσή του. Έτσι όπως την έκανε. Που έχει κυνηγήσει και τον Άρη. Ενώ αν έλεγε. Ναι, μπράβο. Αυτό είπε και ο Σουπερτέλη. Ενώ αν έλεγε ο Άρης που διαχρονικά κυνηγέται κτλ. Φέτος. Εγώ δεν σου λέω τι συμβαίνει, αλλά ήθελα να το πει. Mm. Φέτος βλέπουμε ότι προβλήματα έχει και ο Ολυμπιακός. Ότι αλλάξανε τα κόσια. Ότι αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, ναι, ότι άμα το έλεγε κάπως έτσι, δεν μπορούσε κανένας να το πει τίποτα. Επειδή όμως έχει μπει στην ίδια σειρά, υπήρξε και η αντίδραση και του Super 3 και κόσμου κτλ. Βέβαια υπάρχει αντίδραση του Super 3 που για μένα λέει ακριβώς τα πράγματα. Το υστερόγραφο είναι το σωστό. Και το υστερόγραφο, είναι όλα τα λεφτά. Είναι το πιο σωστό από όλα. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι χθες βγήκαν. Έβριζαν τον Καρυπίδη. Και μπήκαν σε μια διαδικασία. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου με όλα τα υπόλοιπα. Δεν ασχολούνται καθόλου με τον κύριο Γραμμένο. Ο οποίος βγήκε και είπε με πολύ μεγάλο θράσος: κατεβάσαμε, λέει, το χρέος. Λέει, το κατεβάσαμε. Το χρέος στην ΕΠΟ. Και είδα τους μισθούς και ζαλίστηκα. Ρε, συζήτηση 12.300. Λίγα είναι. Λίγα. Τριτσόνης 12-12,5 χιλιάρικα. Ο Τριτσόνης. Το μήνα. Ο Κουκουλάκης. Ναι. Το μήνα. Με, δηλαδή επί, δεκα, επί 14. Τώρα. Εντάξει τώρα. Ο Κουκουλάκης, ρε φίλε. Που δεν, έβλεπε, δεν έβλεπε το πέναλτι στο μισό μέτρο. Και παίρνει 12,5 χιλιάρικα. Εδώ στους 5, 3. Ο Περέιρα 22 χιλιάρικα το μήνα. Και πρόσεσε να τα παίρνει από κάποιον. 250 να δηλαδή. Τα παίρνει από κάπου ο οποίο τα έχει. Τα έχω, ρε φίλε. Τα έχω, τόσα θέλω να δίνω. Εδώ στο Λίμπερο είμαι απλά και θέλω να δίνω στο Στέργιο 3 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πολλά. Όχι, εγώ θέλω 3 έχω. Όταν μπαίνει μέσα εκατομμύρια ευρώ, είναι δυνατόν να δίνει του μισθού. Και άντε όλοι αυτοί. Άντε. Κάτι υπάλληλοι. Ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος μάλιστα έχει και τα travel plan και όλα αυτά, αυτός που ξεφώνησε ο Άρης. Τα θέματα, ναι, τα θέματα. 8.350. Ο... Τι κάνεις, ρε φίλε. Μαγικά κάνεις. Μαγικά κάνω. Ναι, αλλά η εταιρεία χρωστάει. Ναι, αλλά χειρίζεται 30 εκατομμύρια, σου λέει. Τι? 30 εκατομμύρια. Πού τα χειρίζεται 30 εκατομμύρια, από τις μεταγραφές των ομάδων. 30 εκατομμύρια είναι το budget της ΕΠΟ. Ναι, για να παίρνει 350 χιλιάρικα ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος. Αυτό. Το παιδί εκείνο από τη Σκωτία, από την Ιρλανδία, που τον είχαμε διαιτητή, πώς έπαιρνε. Ποιο να. Ο Χιου Ντάλλας. Ο Χιου Ντάλλας, πώς έπαιρνε. Δεν είναι, είναι τα τωρινά είναι στην επιστολή αυτά. Αυτή. Αλλά γιατί έχει το Βρίζα. Συγγνώμη, το Βρίζα γιατί τον έχει μέσα. Τεχνικός διευθυντής δεν είναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι πλέον στην Εθνική. Κάτι είναι στην Εθνική. Έχει φύγει από την ΕΠΟ. Γιατί τον έχει το Βρίζα μέσα. Εξωτερικό σύμβουλο. Με σύμβουλος. Την τεχνογνωσία του και την αυτό, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ψάχνουμε. Ο Βρίζας είναι χρήστη. Είναι μάνατζερ ο Βρίζας. Πρώτος στην Ευρώπη σε είναι μάνατζερ Κώστα. Τώρα. Παικτών. Μαζί με τον Διαμαντόπουλο. Γιατί είναι ακόμη εννοείς. Είναι, μήπως δεν είναι ο άνθρωπος. Μήπως είναι παλιός ο Μίσο. Δεν είναι. Αυτά είναι κάτι πτάλιρα. Και μια, κάτι κυρίες εκεί που παίρνουν 4-5 χιλιάρικα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Προκλητικά. Και το πιο προκλητικό είναι ότι βγήκε μισθό στο Γραμμένο. Αυτό δεν υπάρχει. Να μην υπάρχει ο μισθός πριν και να ψηφίζεις εσύ ο ίδιος, τον εαυτό σου. Η εκτελεστική σου γραμματεία δηλαδή, εκτελεστική επιτροπή, όπως λέγεται αυτή τη ΕΠΟ, αφού είπε να παίρνει τάλιρο. Το αρνήθηκε, είπε. Το ακυρώσαμε, ναι. Το κάναμε κάτι. Τίποτα δεν ακυρώσαμε. Το επικυρώσαμε, δεν το ακυρώσαμε. Το επικυρώσαμε το τάλιρο. Βγήκε ανακοίνωση σε ΕΠΟ, ρε φίλε, πριν από δύο μήνες. Εντάξει, ο πρόεδρος πρέπει να παίρνει κάτι. Τίποτα πρέπει. Πρόεδρος είναι. Όχι, δεν πρέπει να παίρνει τίποτα. Δεν έπαιρνε τίποτα. Τίποτα. Εσύ, από παλαιότερους που τα παίρνουν αλλιώς χρήσαν, δεν καλύτερα να τα παίρνουν έτσι πρώτα. Και πού ξέρεις. Εντάξει. Τώρα είναι γύρω στις 10. Όχι, να μην το πω. Είναι δεν ξέρεις για κανέναν αν τα παίρνει αλλιώς ή από δώσει. Να πούμε το σωστό. Εάν έχει αποκλειστική ενασχόληση την ΕΠΟ, ναι. Και οποιοδήποτε υποχωρά. Δεν έχει αποκλειστική ενασχόληση. Να πάρει την ΕΠΟ, λεφτά. Να πάρει δουλεύει, δουλεύει κανονικά και σαν δικηγόρος. Αυτό. Τότε να μην πάρει. Πάρα πολλοί πρόεδροι της ΕΠΟ χρήσαν δεν είναι σε υποθέσεις για κακουργήματα οικονομικής φύσεως. Δεν είχαν απολαβές. Δεν υπήρξε ποτέ. Ωραία. Για να μην λοιπόν μπαίνει ο άλλος στον πειρασμό να τα πάρει αλλιώς. Ναι. Κάρτες υγείας, αυτό κτλ. Ενώ θεωρείς. Θα δώσουμε μισθό στον πρόεδρό μας. Ενώ θεωρείς ότι όποιος. Άσε τώρα το Γραμμένο απ' έξω που είναι ένα ηθικό στοιχείο. Για να μην δελεάζονται. Ναι, για να μην. Ναι, εννοείς ότι παίρνει 5 χιλιάρικα το μήνα και δεν δελεάζεται. Άμα όχι, πάει ο άλλος και παίρνει 15. Όχι. Σου λέει παίρνει, φίλε, ένα 60. Άρα έχουμε όλους τους υπουργούς, όλους τους βουλευτές, όλους αυτούς, φίλε που παίρνουν 7,5 χιλιάρικα. Το μήνα, το λιγότερο. Όλοι είναι τύπος και υπογραμμός. Δεν υπάρχει κανένας που να πας εσύ και να του δώσεις. Όλα έχουν τιμή, Στέργιο μου. Καλά, όλα αλλά. Έχουν τιμή. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο έχουν ακόμα καλύτερες τιμές από τη μέρα που ήρθε ο Ιβάν και άνοιξε το παιχνίδι των ενώσεων και των τέτοιων κτλ. Και ήρθε ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Είναι φοβερό, Χρύσανθε, ότι ενώ παραμένουν εδώ και χρόνια και ακόμα
τυρανιόμαστε από ξυλοδραμούς διαιτητών, αποστημένα παιχνίδια, από κλιματικές οργανώσεις που μετά γίνανε συμμορίες κτλ. Το νούμερο ένα θέμα να είναι η μισθή στην ΕΠΟ. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το νούμερο ένα θέμα. Είναι ένα θέμα όμως αυτό. Το μεγαλύτερο θέμα για μένα είναι ότι υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές στο ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένουν επί χρόνια στα συρτάρια. Γιατί... Δεν είναι στα συρτάρια, φίλε. Απάντησε και ο αρμόδιος υπουργός. Επειδή εσείς δεν δημοσιοποιούνται κάποια θέματα και το έλεγα χθες το βράδυ στον Τρέγια. Ο Τρέγιας ξέρει και όλοι ξέρετε να λέτε για τον Τζίλο και πολύ καλά κάνετε και πρέπει να λάμψει η αλήθεια και πρέπει άμεσα να λάμψει η αλήθεια. Αλλά την ίδια στιγμή για τα καμένα αυτοκίνητα στη Ξάνθη κτλ. Δεν βλέπω να κάνει κανένα ρεπορτάζ που είναι 3 χρόνια εκείνο το θέμα. Γιατί δεν το κάνει το ρεπορτάζ εκείνο. Κανένας. Και γιατί δεν ζητάτε και εκεί την επίσπευση της δικαιοσύνης. Γιατί ο καθένας, Στέργιο μου, ζητάει την επίσπευση της δικαιοσύνης για τους άλλους. Και ο Άρης δεν είναι πουθενά σε τέτοια θέματα, να ξέρεις. Πουθενά. Πώς να είναι άλλωστε. Να δεν είναι. Γίνεται. Πώς ναι. Εντάξει, πώς να είναι. Ο κυνηγημένος από Νεφελίμ και από Star Wars. Από Νεφελίμ όχι, αλλά Άρης. Από το σύστημα του Ολυμπιακού, Στέργιο, ναι, είναι κυνηγημένος. Από τον Κυρτζίκη, Στέργιο, ναι, είναι κυνηγημένος. Έβαλα τις φωτογραφίες και των 22 του Συμβουλίου της ΕΠΟ τότε που αποφάσισαν να μείνει ο Άρης στη Γάμα Εθνική, ενώ ο νόμος έλεγε να ανέβει. Και ο Αλέξης Κούγιας έλεγε να μην ανέβει. Και βγήκε μετά εδώ στην εκπομπή μετά από 2 χρόνια ο Αλέξης και είπε ίσως να κάναμε λάθος εκεί τότε. Όπως τώρα άλλαξε. Και λέει Ξάνθη και τα λοιπά, ο Πανόπουλος το ένα το άλλο, ο Σαραϊδάρης που μου τον έβαλε ο Πανόπουλος στην ΚΕΔ. Έχουν υποθεί μεγάλες αλήθειες αυτό το διάστημα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αλέξης, ότι ο Πανόπουλος πρότεινε τον Σαραϊδάρη για μέλος της ΚΕΔ, είναι μια τεράστια αλήθεια που τότε τη λέγανε κάποιοι και τους λέγατε γραφικούς. Και το είπε τώρα ο Αλέξης, τώρα βέβαια το είπε. Περιμένω βέβαια τον Αλέξη να μου πει και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των Ιωαννίνων που έλεγε και η Κέρκυρα και από τότε, γιατί ενώ είπε θα το πω, το σταμάτησε. Τώρα το ξαναέφερε στην επιφάνεια. Περιμένω να δω τις εξελίξεις πάνω σε αυτό. Και επιτέλους, επίσης είναι μια ερώτηση. Μπορείς να πάρεις λίγο τον κύριο Πανόπουλο να ρωτήσεις ποια είναι η Σουζάνα. Ποιος είναι τελικά, ναι. Σωστά το θέτεις με την αντωνυμία. Με το ποιος. Ναι. Γιατί κάτι τέτοιο έχω πληροφορηθεί ότι είναι ο Σουζάνος. Αλλά δεν είναι πρόσωπο γνωστό, Κώστα. Η Σουζάνα όντως το πρόσωπο που θέλει να αναδείξει από ό,τι μου είπε ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Μάλιστα. Λέγεται Σουζάνα. Όχι στην ταυτότητα. Τη φωνάζουν. Σουζάνα. Στην ταυτότητα λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, καταλαβες. Και αφήνει υπονοούμενο για κάτι συγκεκριμένο. Μπορούμε να μάθουμε, Στέργιο. Εσείς που έχετε καλές σχέσεις με την Ξάνθη, να μας πείτε. Ποια είναι η Σουζάνα. Και τι ρόλο παίζει. Γιατί το site της Ξάνθης παίζει Σουζάνα. Είδα και ο Κόλκας έγραψε για Σουζάνα. Άρα έμαθε η σουπιά αυτή. Έμαθε και δεν μας λέει. Ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, Κώστα. Anyway. Μπορεί να σου πω στο διάλειμμα με 5 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε και συνεπείς λίγο στα break μας. Τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε τώρα. Έχουμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα τώρα. Εντάξει. Έχουμε όφι ΠΑΟΚ. Έχουμε. Όφι Άρης. Έχουμε. Την Παρασκευή αυτά. Και Παρασκευή. Τετάρτη έχουμε ακόμα. Έχουμε Ντουάρτε που τον διώχνει ο Άρης. Τι λες τώρα. Εντάξει. Έχουμε ΠΑΟΚ. Ποιο πίσω, ΠΑΟΚ Αγρίνιο. Πανετολικός. Έχουμε Πάμπλο Γκαρσία. Τι έπαθε. Τι έπαθε, Στέργιο Πάμπλο. Τίποτα, μια χαρά είναι. Τίποτα, όλα καλά. Πάμπλο. Έχουμε μπάσκετ. Μπάσκετ έχουμε πολλά. Και θα δώσει εκπομπή. Ναι. Απάντηση στο καυτό ερώτημα. Ναι. Τελικά ζήτησε ο Άρης εισιτήρια. Δεν ζήτησε γιατί άλλα διαβάζω. Ναι. Χωρίς σε εσάς, άλλα διαβάζω από τους κάτω με έγγραφα κιόλα. Το είπα πια. Το έγγραφα το έγγραφα κιόλα. Με έγγραφα. Θες να μου το δείξεις κάπου. Με έγγραφα. Γιατί κατέβηκε το έγγραφο. Θα στο δείξω και θα στο δείξω. Θα στο λύσω εγώ την απορία. Υπάρχουν λοιπόν έγγραφα που ζητάει ο Άρης κανονικά εισιτήρια. Η απάντηση τη αστυνομία είναι ότι δεν δίνουμε εισιτήρια. Μέσω όφη, κατάλαβες. Δεν δίνουμε εισιτήρια. Γιατί ενέχει ο λόγος ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας και τα λοιπά. Πόσοι θα είστε, 40-50 άτομα και τα λοιπά. Ναι, στείλτε μας ένα ακόμα έγγραφο, επειδή επιτρέπεται πλέον η μεμονωμένη με απόφαση Αυγενάκη. Ότι δεν θέλουμε. Το οποίο να λέτε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε, γιατί αλλιώς δεν εγγυόμαστε για την ασφάλεια των 30. Αυτό έγινε. Έτσι γίνεται. Σε σχέση με το. Στείλτε μας το έγγραφο που να λέει ότι δεν. Για να μπορέσω και εγώ να κάνω τα αστυνομικό μέτρα έτσι όπως πρέπει. Και ότι δεχόμαστε τα μέτρα που κάνετε. Και δεχόμαστε τα μέτρα που κάνετε. Αυτό είναι. Αλλά το παίρνει η προπαγάνδα. Και λέει δεν ζήτησε εισιτήρια. Έχω στείλει παρόμοιο έγγραφο, γι' αυτό το ξέρω την αλήθεια. Μα αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί ο Όφη αγανάκτησε όταν είδε τα δημοσιεύματά σα, αφού είπε όχι. Θα σου πω, γιατί στον πρώτο γύρο έγινε ακριβώς το ίδιο. Ο Όφη ζήτησε εισιτήρια για 40 περίπου φίλους του. Η αστυνομία είπε ότι αν έρθουν αυτοί 40 θα κλείσω τη μισή ένα. Θα κλείσω την κερκίδα. Άρα
δεν θα δώσει εισιτήρια, αλλά επειδή υπάρχει και το επικοινωνιακό, αυτό πάντα έχει ένα περιτύλιγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άρης ζήτησε αρχικά εισιτήρια, η αστυνομία του είπε να έρθουν οι 30, βάλ' τους εκεί μέσα μόνους τους και καταλαβαίνεις να γίνει. Στείλ' όμως ένα χαρτί που να λέει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς γίνεται, το κύριο θέμα να είναι αν θα έχει ή δεν θα έχει εισιτήρια ο Άρης. Όχι, στην έχει Κρήτη. Ρε φίλε. Περίμενε, έχει περίμενε. Γιατί φωνάζει ότι δεν δίνει εισιτήρια και εγώ διαβάζω έγγραφο ότι λέει ο Άρης λοιπόν, πες μου λοιπόν μια χρονιά που έδωσε off εισιτήρια. Δεν έχετε παίξει και πολλές, δεν θυμάμαι. Κάθε χρόνο παίζαμε και στην Β' Εθνική μαζί ήμασταν. Όντως. Κάθε χρόνο. Λάθος δικό μου. Ποτέ. Δεν παρακολουθώ Β' Εθνική. Ποτέ δεν έδιναν. Αλλά οι εντυπώσεις. Εγώ θα σου πω το άλλο. Είσαι ο Γιωργάκης Σαββίδης. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Και βγάζεις το έγγραφο των πουθενάδων. Με αυτόν που δεν ασχολούμαι. Από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ που κοιμάται. Βλέπει το Θεό του πολέμου πάνω από το κεφάλι του. Με το δόρυ! Με το δόρυ! Με το δόρυ να το σημαδεύει! Όχι με το δόρυ. Μόνο Άρης! Με το δόρυ έχει μια φωτογραφία που κάθεται έτσι. Μόνο Άρης! Πρόσεχε εσύ! Μόνο Άρης! Λοιπόν πάμε. Το δόρυ που το είδε ο Κρίστα. Το δόρυ που, ποιο δόρυ. Αν ναι, συγγνώμη, έχει μπει. Που κάνει σταυροπόδι. Κάτω από την ασπίδα. Στην καρέκλα. Ο Ζωζέτα και ο συγχωρεμένο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, δίνουμε έναν αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ TV. Αξία 40 ευρώ. Ναι. Θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη και εσείς που κατέχετε τεχνολογία και εσείς που δεν την κατέχετε. Εντάξει, έχει εξόδους HDMI για μεγάλα νούμερα. Και SCART για τις παλιότερες τηλεοράσεις. Δύο χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ωραία. Ανοίγετε τον αποκωδικοποιητή, βάζετε το κωδικό που έχετε από το PAOK TV και βλέπετε εύκολα και γρήγορα τους αγώνες του ΑΕΤ του Πρωταθλητή και τα μπλούχου πάω. Και FM κενό μήνυμα, ονοματεπώνυμο. Πάει μαζί με την προβολή αυτό. Είναι εκεί μου. Ναι. Παρέμβαση λοιπόν, ωραία. FM κενό ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, αφού σας πω ότι μαζί μας την πρώτη ώρα είναι η Dialog. Για όσους ψάχνετε εργασία στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και μιλάτε και διαβάζετε άψη γερμανικά, αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Μπείτε στο dialog.gr. Είναι η Dialog μια εταιρεία που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Προσφέρει πάρα πολλά Dialog στους εργαζόμενούς της, πολλά προνόμια, 1.100 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Dialog.gr λοιπόν για περισσότερες πληροφορίες και μαζί μας την πρώτη ώρα η DK Toys, η καλύτερη και η μοναδική συλλογή μεταλλικών ταπών. Θα έχουμε και άλλες τώρα για τα Χριστούγεννα να δώσουμε κούτες. Έρχονται ρε φίλε, έρχονται. Πότε... Έρχονται από Αθήνα. Περιμένει ο λαός. Ναι. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Super League, όλοι οι προσβεστές τη Super League 1, όλα τα εμβλήματα των ομάδων και φυσικά άλμπουμ για να αρχιοθετήσετε τη συλλογή σας. Αλλά μικρή και μεγάλη, ειδικότερα οι μικροί σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και πολλά παιχνίδια για να περνάνε τα πιτσερίκια σας και ευχάριστες ώρες με τους παίχτες της Super League. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κανονικά, συνεχίζουμε. Αυτά που λέγαμε. Όχι. Για τους συναδέλφους σου. τα καλά λόγια που έλεγες πάλι. Όχι, είπα ότι ήμασταν όλοι. Είναι θέμα χρόνου να γίνει Κώστα. Η... Διαφορετικά. Η μεγάλη, μεγάλη κιόλας. Θα μας συζητάει όλη η πόλη. Σαν το αυτό που... Και τώρα μας συζητάει. Σαν αυτό που μιλούσε ο ένας συνάδελφος και λέει βγάλε αυτόν τον... Εντάξει, αυτό παλιό είναι. Τον Λακαμάνγκς παλιό να είναι αυτό, εντάξει. Τι, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Παλιό είναι. Αλλά ήταν και για να ακούγονται και ψήθυροι. Συμβαίνουν αυτά. Το Σάββατο ακούσαμε την οργή του Νίκου Μοσχοβίτη. Τι? Από το Παλατάκι. Ναι, το ακούσαμε. Στον αέρα. Άντε, ρε, άντε. Για το μάτς, για το μάτς. Νο, το μάτς. Αλλά δεν ξέρω Νίκος είναι στον αέρα και... τι βάζει ο Μάλ και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μια φορά το λέω... Εδώ εγώ είπα βούρτσα. Εσύ είπες βούρτσα. Εγώ, όχι, σε μετάδοση τώρα λέμε. Επί προσωπικού έπαιζε Ηρακλής Παναθηναϊκός. Είναι το μεγάλο μάτς που έχουμε κερδίσει 72-55, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Με Κακιούση και ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Το 1912. Το 2004, χρήσατε που βγήκαμε στην Ευρωλίγκα. Μπράβο. Λοιπόν. Και πόσο, και τι κάνατε. Και φεύγουν στο ημίχρονο. Για πες τον κόσμο λίγο που δεν ξέρει, τι κάνατε στην Ευρωλίγκα που βγήκατε. Δεν δηλώσαμε καν συμμετοχή. Α, γιατί είμαστε ηλίθιοι. Ναι. Και πιανόλες. Λοιπόν, και στο ημίχρονο φεύγουν. Και έχουμε βάλει καλάθι, ας πούμε, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ημιχρόνου και έχει γίνει το μάτς, ας πούμε, από 12 πόντους 15, παράδειγμα. Και εγώ κάνω μετάδοση και λέω, ας πούμε, Χατζιβρέτας μέσα το καλάθι, μέσα φωνάζω, ας πούμε, κτλ. 32-20 το σκορ και νομίζω ότι κλείνω
Είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ηρακλής με μια εκπληκτική εμφάνιση. Νομίζω ότι κλείνω το μικρόφωνο. Και από κάτω από τα δημοσιογραφικά του Ιβανοφίου, όπως ξέρεις, φεύγουν οι φιλοξενούμενοι. Και από κάτω περνάει από κάτω με τώρα ο Κόχο, Λάκοβιτς κτλ. Και φωνάζω μια. Άντε! και λέω, ακούτε και τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος. Πια σας. Φτάνει, λέω, καταλαβαίνετε την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Αυτά. Καλά, πολλά τέτοια στην πόλη μας. Κάποια στιγμή θα τα αρχιδοτήσουμε. Ναι, αλλά να πούμε και τέτοια. Πρώην προπονητές, βγάλουν 5 λεπτά να πει δυο. Όχι, αυτά που λέγονται, είπαμε στα παρασκήνια, σε κάθε εκπομπή. Εντάξει, παντού γίνονται. Έχει βγάλει, παιδιά, η Google τα αποτελέσματα, μάλλον τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2019, ανακατηγορίες. Ναι. Στην κατηγορία αθλητικά, Χρήσατε και Κώστα, η πρώτη. Η δημοφιλέστερη αναζήτηση είναι το PAOK TV για το 2019. Άντε ακολουθεί πάλι. Copa America, Wimbledon, κατάταξη πρωταθλήματος Ελλάδος, FIBA World Cup, εθνική μπάσκετ. Συγγνώμη, στο Google της Ελλάδας το δεύτερο είναι το Copa America. Ναι. Ό,τι να είναι. Πω. Θα σου πω γιατί. Για το PAOK TV, το US Open. Ήταν φυσιολογικό να το ψάξουν. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι κατόρθωμα. Εντάξει. Ναι, γιατί έγινε πρώτη φορά. Δεν σου λέω ότι. Ναι, ναι. Και ψάχνουν και πώς γράφεσαι, πώς μπαίνεις, πώς βλέπεις διάφορα. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι κάτι να βγούμε στους δρόμους. Και ψάχνουν πώς θα το σπάσουν. Και φυσικά. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό. Και φυσικά στις ιστοσελίδες του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Αυτή η κατηγορία των αθλητικών έχει κοπεί. Δεν είναι αθλητικό το PAOK TV, είναι media. Εγώ θα πω ότι το κόμπλεξ είναι απίθμενο. Άκου να δεις το Χρήστιαν και Κώστα. Ναι, ναι. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δυστυχώς για ιστορικούς τίτλους της Ελλάδος. Συγγνώμη, υπάρχει προϊστάμενος δηλαδή που τους λέει, μην το βάζετε. Γιατί δεν υπάρχουν στα media του το Ιβάν. Τι βάζουμε. Μην τα μπερδεύεις, Χρήστιαν, του Ιβάν με το Μαρινάκι. Μην τα μπερδεύεις. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάρε το έθνος και θα δεις. Το έχει πάρει το έθνος. Έχω πάρει το έθνος. Το έθνος έκανε μια απίστευτη στήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά της Νέας Δημοκρατίας. Τι να μου πεις τώρα για το έθνος. Αυτό έκανε το έθνος. Και μπράβο του. Και θες να σου επεκτείνω, γιατί ξέρω και συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι επιλογή. Θες να σου πω ποια ήταν διευθύντρια στο έθνος και τι έγινε στην προεκλογική κατάσταση όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν με νοιάζει ποια ήταν. Όχι, δεν σε νοιάζει. Ποια ήταν. Αφού τους υπερασπίζεσαι, να ξέρεις γιατί γίνεται. Η κόρη του Γιώργου Ορφανού. Δεν τους υπερασπίζομαι. Η οποία μετά τις εκλογές την έκλειψε. Θα έχεις κάνει ένα μεγάλο του αιώνα. Θα πάρεις το Πούλιτζερ ακόμα. Εγώ παιδιά δεν το ήξερα. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Δεν θα πάρω κανένα Πούλιτζερ. Κανένα Πούλιτζερ. Αλλά αυτό το πράγμα να προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ο Ιβάν είναι ο Άγιος του ποδοσφαίρου, των μίντια, του ταμπάκ σοπ και του διαπλανητικού πλανήτη και να τον βάζετε και μέσα σε αγιογραφίες όπως βάζει τον εαυτό του. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι. Είναι ένας τεράστιος επιχειρηματίας και όλοι τεράστιες επιχειρηματίες. Για να γίνουν τεράστιες επιχειρηματίες παίζουν με το παιχνίδι του καπιταλισμού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι και αυτό όπως όλοι οι άλλοι. Ωραία. Εγώ θα. Και έχει και όπλο. Άντε πάλι. Όλοι έχουν, ρε. Αυτό λέω. Λοιπόν, όπως όλοι οι άλλοι. Τη μία φορά κατά λάθος που πήρα τα νέα. Ναι. Γιατί είχε ένα κόμιξ που με διέφερε. Ορίστε. Το ποδοσφαιρικό. Ο Ρόι των Ρόβερς. Θυμάσαι, Κώστα. Ωραίο. Ο Ρόι Ρόβερς. Βέβαια. Εντάξει, τώρα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν το κανάλι του Open. Στο πρόγραμμα του τηλεοπτικό. Δεν το είχαν. Έχει πολλά τέτοια, Στέργιο. Το κόμπλεξ τους. Έχει πολλά τέτοια. Πολλοί τα κάνουν διάφορα. Δεν είχε το. Ναι. Όπως και ένα site δεν βάζει το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας. Τι άρεσε είσαι. Το βάζει. Έτσι, έως να το βάζει σε λίγο καιρό. Αν παίρνει Χρήσανθε το έθνος, δεν σου λέω εγώ ότι είναι. Εντάξει. Παιδιά. Θα δεις και ολοσέλιδα ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Από Ολυμπιακούς μου ρεπόρτερ. Αν δεις τα νέα εσύ, μια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα δουλέψω εγώ 9 μήνες χωρίς μισθό στο Λίμπερο. Μιλάμε για ιστορικούς τίτλους. Είναι μια πρόκληση αυτό που λέω. Είναι μια πρόκληση. Ναι, είναι το κάνω εγώ. Όχι, από την ώρα που ήρθαν τα νέα στο χέρι του Πατήρη Μαρινάκη μέχρι σήμερα. Ρε παιδιά, γιατί πρέπει να. Δεν θα μου συγκρίνει λοιπόν το έθνος με τα νέα. Γιατί. Και γενικότερα τα μέσα του Σαββίδη με τα μέσα του Μαρινάκη. Θα κάνει, θα λες ότι θες εσύ και θα λέω και εγώ τι θέλω. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούστηκα να πει. Στο Open TV βγαίνει ο Κάκος και είναι μονίμως υπέρ του ΠΑΟΚ. Τι μου λες τώρα. Ό,τι φάση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και δεν υπάρχει μια φάση να πει ότι είναι υπέρ του Άρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επαφή και τέτοια λες. Ναι. Δεν νομίζω ότι στρατευμένοι είναι όλοι. Ωραία. Είναι το κανάλι του Ιβάν, είναι. Εντάξει, το κανάλι του Μαρινάκη. Είναι υπάλληλοι. Έχει διαφορά.
Τι είναι. Δεν πληρώνει το κάστρο. Στρατευμένο με το υπάλληλο, τι διαφορά έχει. Εντάξει, το στρατευμένο είναι πιο χοντρό. Στρατευμένο στο τομέα τη ενημέρωση, Κώστα, είναι ο Σέγγα. Στρατευμένο είναι πιο χοντρό και υπονοεί ότι μπορεί και να μην πληρώνεται και να το κάνει. Ακόμη χειρότερα δηλαδή. Στρατευμένοι στον τομέα τη ενημέρωση. Στην υποχρέωση να ενημερώνει τον κόσμο. Σωστά, δεν μιλάω καλά ελληνικά. Τέλος πάντων, μιλάς καλά ελληνικά, αλλά εγώ σου λέω τι σημαίνει στρατευμένο. Μπορεί κάποιο να είναι άμυστο και να είναι στρατευμένο. Δηλαδή να είναι πορωμένο τόσο πολύ που να φτάνει ξέρω να υπερασπίζει. Ξέρω κάποιου άμυστου στρατευμένου. Εμένα. Όχι. Εσύ δεν είσαι εκεί. Στο Open. Στο One. Βάλτε με στο One. Πήγανε στο One, άλλοι συνάδελφοι. Πήγαν άλλοι. Μπράβο. Στρατευμένοι. Στο λαό του Άρη. Και του ΠΑΟΚ. Σιδεροκέφαλη. Σιδεροκέφαλη. Και τη ΣΑΕ και τη υπηρεσία του Φιλάθλου. Και του Ηρακλή. Δεν έχει κανένα ρεκόρ. Ούτε γραφεία δεν έχει το One στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει, ε. Όχι. Θα έχει ανταποκριτές όμως. Θα έχει σύντομα. Όχι. Ξέρω και ποιοι είναι. Εντάξει, σιδεροκέφαλη τα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για τον Άρη που του κυνηγάει όλο το σύμπαν. Τον κυνηγημένο. Το σύμπαν δεν το κυνηγάει, αλλά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ τον έχει κυνηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Ο Νεφελούδης, να βγει να μας πει ο Νεφελούδης για τον Μαρινόπουλο και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το ΦΠΑ που επιστρέφεται. Αλήθεια, πού δουλεύει ο κ. Νεφελούδης τώρα που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πάλι, ας τον άνθρωπο στην ησυχία του. Όχι, φίλε, αυτός δεν άφησε καθόλου στην ησυχία του τον σύλλογο που αγαπάω. Μια ερώτηση έκανε. Όχι, δεν έκανε μια ερώτηση, μόνο ο Νεφελούδης. Δεν τον ξέρω τον κύριο πλάκα-πλάκα, δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά έκανε μια υπερώτηση. Εντάξει. Δεν ήταν, δεν ήταν βουλευτής Κώστα, γενικός γραμματέας ήταν. Και τι πετάχτηκε. Συνδικαλιστής παλαιότερα και τα λοιπά. Και κυνηγούσε συνέχεια τον Καρυπίδη και το έκανε συνέχεια. Εντάξει, είπε για τη γνωστή υπόθεση. Ξέρετε που ταλαιπωρείται τόσο κόσμο στο φινάλε. Που πήγε και με το κράτος, έκανε συμφωνία να χαριστούν τα λεφτά στο Μαρινόπουλο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω λεπτομέρειες. Και το ΦΠΑ πιανού ήτανε. Άντε πάλι. Να το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα που το έβγαλε. Η γκαγκάκι τα δίνει όλα. Η γκαγκάκι φυσικά και τα δίνει όλα. Γι' αυτό είναι γκαγκάκι. Λοιπόν. Και εμείς γκάγκες. Ναι. Τι άλλο έχουμε τώρα, το είπαμε το θέμα αυτό. Δεν το είπαμε. Ποιο? Δεν το είπαμε. Ποιο δεν είπαμε? Το θέμα του Καρυπίδη. Μα το είπαμε, πώς δεν το είπαμε. Υπάρχουν αντιδράσεις στην αργιανή οικογένεια. Δεν τα είπαμε λες. Και αυτά. Δεν τα λες. Τι εννοείς αντιδράσεις, Κώστα, για να καταλάβω. Ολόκληρη ανακοινωσάρα έβγαλε ο σύνδεσμος. Το είπαμε. Και τη βάλαμε πρώτο θέμα στο site. Και την είπαμε και το. Εγώ το πρωί που ανοίγω Λίμπαρο δεν την άκουσα. Ποιο είναι να την πει ο Κόλκα. Πες μας το υστερόγραφο. Ότι κατάφερες με την τοποθέτηση σου αυτή να πάμε. Το υστερόγραφο είναι ότι είπα. Όλα τα λεφτά. Ό,τι είπα στην εκπομπή χθες είναι. Δεν σε ακούσαμε, είχαμε στάσεις εργασίας. Υπάρχει στο Λίμπερο στο YouTube. YouTube. Ναι. Κανονικά. Κατάφερες και αποπροσανατόλισες την ατζέντα, ναι. Με λίγα, ναι. Λόγια. Γιατί η ατζέντα. Με την κάφα που έκανε. Να το πάω Ξάνθη. Θοδωρή. Και όχι το Ολυμπιακό. Το νόημα είναι. Καλά κάνεις πρόεδρε με τον Ολυμπιακό. Για να ρημάξουμε τον καλά. ΠΑΟΚ, δεν αλλά μην καλά. Το κάνεις τόσο πολύ και εσύ που ξεφτύγεις. Δεν λέει έτσι ο Σούπερ. Δεν λέει αυτό. Ίσα-ίσα ο Σούπερ 3 λέει πράγματα που δεν τα έχετε πει ποτέ εσείς ή του ΠΑΟΚ. Ποτέ. Γιατί τότε αυτά που λέει ο Σούπερ 3 μαζί τους ήσασταν. Oh. Ψηφίζατε το Μαρινάκι. Συμπέζατε το ψηφίσατε. Αυτά που λέει ο Σούπερ 3 είναι όταν ο ΠΑΟΚ ψήφιζε Μαρινάκι. Μια φορά και εσύ τώρα ψήφισε. Μια φορά. Μια φορά Μαρινάκι, μια φορά Πετροκόκαλη. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν ψηφίζει κάθε φορά Μαρινάκι. Έχεις δίκιο. Ανάλογα με τα συμφέροντα των εταιριών. Μια φορά αντιπρόεδρος ο Πέτρος Καλαφάτης με από πάνω Ολυμπιακό. Μια πάνω. Φορά Βασίλη Γκαγκάτση που ήταν μέτοχος του ΠΑΟΚ και δικηγόρος του Ολυμπιακού. Έτυχε τώρα, εντάξει. Έτυχαν όλα. Αλλά ο Άρης είναι του Ολυμπιακού. Έτυχε. Εντάξει, okay. Ο Άρης είναι το αφεντικό, όχι του Ολυμπιακού. Και θα είναι για χρόνια. Έτυχε. Αυτό που μου αρέσει είναι πάντα ότι βάζεται μέσα και τον Πανσεραϊκό. Α. Εντάξει, δηλαδή η Μπαρτσελόνα των Σερών το έχετε πει 100.000 φορές και εσύ χρήσατε. 19 στα 19. Είπα εγώ για τον Πανσεραϊκό καμιά φορά. Ούτε μια φορά. Μόνο τότε το είπα, όταν έπαιζε. Τότε. Που και πέρα δεν ασχολήθηκα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ντροπή για τον Άρη. Είναι καλό, όχι. Το αναφέραν τα παιδιά και στην ανακοίνωση. Η Μπάρτσα λέει των Σερών, επειδή έκανε 19 συνεχόμενες νίκες, 20. Ο Άρης πώς είχε κάνει, 18-19. Τι να κάνουμε, κάνουμε μια περισσότερη. Εντάξει. Σα Σερέως μιλάω τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι η Μπάρτσα των Σερών. Ναι. Δεν διάβασα κάτι για την Μπάρτσα του Άρη, κάτι τελευταίες αγωνιστικές 5-5. Με πρόεδρο. Με πρόεδρο. Με προχθές που άλλαζε το Σουμπίνιο επειδή είχε σου το δοκάρι. Ναι, με πρόεδρο της ΚΕΔ. Με πρόεδρο της ΚΕΔ. Αυτά δεν τα γράφουμε. Με πρόεδρο της ΚΕΔ. Όχι της ΚΕΔ. Με αυτόν που όριζε τους διαιτητές τότε, στη ΓΑΜΑ Εθνική, τον Αμυγδαλία από την ΕΠΣΕΡΟΝ. Δίκαιο το πρωτάθλημα, Κώστα. Και όρισε. Άντε πάλι. Και όρισε. Άρεσε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Άρεσε, θα με σταματήσει ο Αμυγδαλής. Όχι. Και ο Πανσεραϊκούλης. Όχι, αλλά έβαζε, δύο διαιτητές. Με το Δόρη. Με το Δόρη. Με το Δόρη. Δεν ήμουν άριστο, δε φίλε. Ήμουνα ανύπαρκτο. Ήμουν στην ΓΑΜΑ Εθνική μετά. Άρα τι φταίνει άλλη. Θα με σταματήσει ο Αμυγδαλούλης και ο Πανσεραϊκούλης. Όχι, ο Πανσεραϊκούλης. Ο Πανσεραϊκούλης βλέπουμε που είναι ο Πανσεραϊκούλης. Ο Βανσεραϊκούλης βλέπουμε που είναι. Άλλο αυτό μετά. Ο Άρης λοιπόν τότε δεν μπορούσε, φίλε, δεν είχε λεφτά και γαλανούς και καλατζίδιδες.
Έτσι είναι. Όπως και εσύ είχες γούμενους κάποτε. Τι έκανες τότε? Πήγαινες και χτυπούσες τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιζα με τον Καμπανιακό τουλάχιστον όμως. Δεν έπαιξες γιατί το μεγάλο Πασόκ. Οχ, 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 οχ. Δεν έπαιξες τα λεφτά από τη φορολογική ενημερότητα. Έτσι. Γιατί ήρθε ο Ιβάν και όταν ήρθε ο Ιβάν τι είπε? Πλήρωσα 3.250 στην εφορία του Ζαγοράκη και του Βρίζα. Τα οποία στον Άρη ερχόντουσαν και λέγανε τώρα θα τα δώσεις. Τώρα, αλλιώς πέφτεις. Αύριο. Ενώ στον ΠΑΟΚ περνούσαν. Και στον Ερακλή το ρίξανε γι' αυτό. Δεν φταίει κανείς άλλος. Η ΔΕΗ φταίει που σας έκανε διακανονισμό. Η ΔΕΗ φταίει, μας έκανε διακανονισμό γιατί την πληρώνουμε εμείς. Δεν την πληρώνει η νομαρχία όπως την πληρώνει. Έτσι είναι. Έχει δίκιο. Έτσι είναι, Στέργιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ας μην πάρει τηλεφωνία. Το λέμε κρατικό και λέτε κάτι και σας το πληρώνει η νομαρχία. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ever. Και γήπεδο σας φτιάξατε και σας πληρώνουν τα λειτουργικά έξοδα και δεν είστε κρατική καταγωγή. Εγώ, εγώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Μα δει Ήμαρτον. Συγγνώμη, γιατί το πήγες πάλι εδώ, ρε. Αυτό είναι αλήθεια. Ζεις το παραμυθάκι σου μέχρι το, λέω, μέχρι το παιχνίδι. Αυτό που λένε παραμύθια. Όσα λένε παραμύθια. Όλα είναι αλήθεια. Όλα. Πες ένα που είναι ψέματα. Ένα. Στο λεξικό η αλήθεια δίπλα το όνομά σου γράφει. Έχει και φωτογραφία. Η ουσία είναι ότι ποτέ δεν απαντάς στην πραγματικότητα. Απλά ηρωνεύεσαι, λες κάτι τέτοιο. Είπα ένα ψέμα. Όχι ένα ψέμα. Ένα κόμμα να έλεγα ψέμα θα με τρέχατε στα δικαστήρια. Κόμμα. Ή μήπως δεν το πλήρωνε το ρεύμα. Λοιπόν, ή μήπως δεν έγινε με κρατικά λεφτά το γήπεδο. Το πλήρωνε. Φυσικά. Ζήστε λοιπόν το παραμύθι σου μέχρι το μάτι του Κλάδη Βικελίδη. Γιατί μετά η χρονιά θα είναι τελειωμένη. Χρυσάνε και το ξέρεις εσύ. Η χρονιά θα τελειώσει. Θα τελειώσει όταν σου κόψω το πρωτάθλημα στο τέλος. Ωραίο. Τότε θα τελειώσει. Αυτό προποθέτει να μπει στα playoff, Χρυσάνε. Θα μπω. Σε βλέπω λίγο σφιχτό. Σφιχτό. Συγγνώμη που το λέω. Με ποιον παίζει τώρα? Ευτυχώς που έβαλε γκολο Φέτφα. Τώρα θα ζουν δέκατος. Δέκατος θα ζουν τώρα. Δέκατος. Του Ολυμπιακού ο παίκτης. Ε? Δύο χρόνια συμβόλαιο στον Άρη. Α, ναι, καθαρά. Με ποιον παίζει τώρα, με τον Όφη? Περάνω χρημάτων. Με τον Όφη παίζει, Χρύσανθε. Καθόλου περάνω χρημάτων. Μια χαρά συμβολεάρα έχει στον Άρη. Συμβολεάρα έχει. Και είναι και ευχαριστημένος. Εσύ πιστεύει. Είναι ευχαριστημένος. Είπαμε. Φυσικά. Μια χαρά. Μην διαβάζει το μήνυμα. Του Φέτφα είναι. Του Φέφα που έγραψα στο blog μου στο SDNA πριν το match. Οχ, το είδα. Εγώ πάλι στο ποντάρο ένα ευρουλά και τα λοιπά. Από κάτω μπήκε ένα και μου έγραφε θα σκίσω το διαρκείας μου, βάλει γκολ ο Φέφα και τέτοια. Όντως. Ναι, και του λέω το σκίσεις τελικά το διαρκείας. Καλά τον είπες. Και τι μου απαντάει ρε φίλε. Ναι. Δεν έβαλε. Είναι ακροατής. Όχι. Λέει έτσι έως δεν πάω στο κήπεδο. Μπαίνει, ξεφωνίζει τα πάντα. Όπως όλοι, όπως όλοι. Κλασικά. Κλασικά. Τάδε ύπνε, τάδε άσχετε, τάδε παλτό. Το μάτς το είδες, όχι. Και δεν πας στο γήπεδο καν. Και δεν βλέπουν το μάτς κάποιοι κιόλας. Άντε και το βλέπουν και στην τηλεόραση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει αυτό. Ναι. Έβγαινε, έλεγε τι είναι αυτό το παλτό, τάδε. Λέω το είδες το μάτς. Όχι. Όχι, δεν είδατε. Είδατε στιγμιότυπα και ότι χάσαμε, ας πούμε. Και τελείωσε. Τέλος πάντων. Και πες μας 6 παίκτες από την ομάδα. Άρα κάποτε για να πάρουμε εισιτήριο πηγαίναμε Στέργιο. Στο Super 3 κάτω εκεί στο υπόγειο. Και υπήρχε ένας από πίσω, ο οποίος μου λέγε, πες την δεκάδα του τέτοιου, πες αυτό και τα λοιπά. Γι' αυτό το κάνουμε και τώρα. Τι? Το κάνουμε και τώρα αυτό. Δεν γνωρίζετε μεταξύ εσείς. Γεια σας, θέλω 2 εισιτήρια για την ένα. Ναι. Έρχεται ο άλλος από πίσω. Γεια σας, θέλω 6 εισιτήρια. Φίλε, συγγνώμη. Λέει, τι 6. Είναι να ξέρω ότι το τέτοιο. Ηρακλής ΑΕΚ. Ηρακλής ΑΕΚ. Λέει, τι 6 εισιτήρια, ρε φίλε, λέει. Για την ένα. 6 εισιτήρια, θέλω για την ένα. Λέει, ποιος είναι playmaker του Ρακλή? Λέει τώρα, ρε φίλε, λέει, θα με κάνεις, λέει, δεν πηγαίνω στο γήπεδο, δεν έρχομαι, λέει, πολύ συχνά. Προπονητής του Ρακλή, αδερφέ, λέει, ποιος είναι? Εντάξει, τώρα τι, θα μου κάνεις φροντιστήριο και τα πιτσιρικά σε το μεταξύ, λες τώρα, εντάξει. Του λέω, αδερφέ, original 21. Μην κάνετε, του λέω, το λάθος, λέω, τουλάχιστον λέω και φωνάξτε και κάνετε κάτι τέτοιο, ελάτε, λέω, στο μάτς κανονικά, όλα καλά. Όχι, εμείς, μας αρέσει το μπάσκετ. Τελικά το γύρισε. Original. Είμαστε ουδέτεροι, ναι. Πορο, πορο, ποπέρο, περό. Λέει, αγαπάμε τον μπάσκετ. Από πού είσαι, αδερφέ? Από την Αλεξάνδρεια. Άικολε. Εσύ, φίλε, από την Αθήνα. Σπουδάζω εδώ και τέτοια. Αϊκάρα, σ' αγαπώ. Original. Και παντού σ' ακολουθώ. Original. Φύγε, λέω, πάρε τα εισιτήρια, λέω και φύγε, γιατί. Έκανε τέστα παιδιά, ρε φίλε. Όχι εγώ. Κάποια παιδιά που είναι μαζί μου όταν πουλάμε εισιτήρια, Χρυσάνθε. Τι είναι αυτή τα κάποια παιδιά, οι αυτόνομοι. Συνεργάτες, όχι, όχι. Αυτόνομοι συνεργάτες. Συνεργάτες, η ΚΑΕ έχει πολυπρόσωπο φίλος μου, δυναμικό. Φίλος μου, φίλος μου. Ο φίλος μου. Ποιος από όλους? Ο Μακρυμάλης. Όχι. Κολλητός μου. Όχι. Λοιπόν, πολυπρόσωπο. Ξέρεις τον έχω κάνει συνέντευξη στον Αλφα όταν κλώτσε την μπάλα. Εκείνος, Χρύσανθε, είναι πλέον τέλος πάντων κανονικός τέλεχος της ομάδας. Αυτόν λέω. Ναι. Όχι εκείνος, όχι. Δεν ασχολείται αυτός. Έχουμε άλλα στελέχη γι' αυτά. Ξέρεις, Στέργιο. Έχουμε άλλα στελέχη. Ο στέλεχος κλώτσε την μπάλα για με τον Άγγελο.
Στην προπόνηση του Άγγελου. Και, ναι, και μου λέει ο Μαλέλης, θα βρεις, λέει, αυτόν που ναι. μπήκε και κλώτσε την μπάλα και θα τον κάνει συνέντευξη. Λέω, τον. Θα τον βρεις, λέει, αυτόν, λέει, θα κάνουμε συνέντευξη. Και έκανε ο Ηρακλής και τέτοια. Έβαλε. Συνέντευξάρα κιόλας είχε κάνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Και επιστρέφουμε, τι είτε Στέργιο, επιστρέφουμε, το είπαμε και τον αποκωδικοποιητή, 40 ευρώ, PAOK TV, κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, βάζει τον κωδικό, βλέπετε καλύτερα, 10 Mbps, και έχει και άλλα, αίτητος δαμπλούχος και πρωταθλητής. Έχει και άλλα κανάλια μέσα. Και έχει και άλλα κανάλια. Δεν ανοίγεται μόνο όταν πιέζει. Τα βλέπουμε δηλαδή τα άλλα κανάλια. Pornhub. Μετά από αυτό Στέργιο. Ναι ρε παιδιά, τι να σας πω. Έχει τέτοια. Όχι ρε, έχει τα... Πώς τα λένε αυτά. Το έπος Περούτζια και τα λοιπά. Ναι, άμπρα. Όταν παίζει καλά δεν χάνει ποτέ. Παλιούς ωραίος αγώνες. Λοιπόν, όταν πες με πάθος. Έφερε και ένα όνομα τυπώνυμο στο 5-4-5-26. Τα καλωδιακά έχει, πώς θα λένε αυτά. Τη Σλόβαν Πρατισλάβας. Της DJ-α το πακέτο έχει. Της DJ-α το πακέτο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Συνεχίζουμε. Σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Για το άλλο τι. Τα μέσα του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Άντε πάλι. Όλη τη μέρα με αυτά σχολείς. Όχι, δεν φιλοξένησαν στην αθλητική κατηγορία γιατί είναι πρώτο το PAOK TV. Λες και θα συνέβαινε τίποτα. Φιλοξενούμε τις συνταγές. Μπράβο στο βήμα. Τι συνταγές. Δώσε ήταν οι Έλληνες. Το 2010. Το 19. Γαριλο Μακαρονάδο νούμερο 1. Ναι ρε φίλε, την έβαλα την Κυριακή. Ωραία, ναι. Στον πρίγκιπα. Στον πρίγκιπα, όπου πρόσεξε λίγο. Γεμάτο το μαγαζί Τίνγκα, ναι. Επειδή είναι και εκπληκτικό. Όλοι έξω για κάπνισμα, γιατί λέγατε δεν θα γεμίζουν τα μαγαζιά. Γεμάτο και έξω. Το κάνουνε πλέον. Τα το κάνουνε. Κοριτσάκια και τα αγοράκια έξω, τσιγάρο και κουσκούς και, πρόσεξε, και πολύ καλή γκομενοπαγίδα είναι αυτό πλέον για εσάς τους καπνιστές. Ναι. Α, ναι, το αναπτήρα και τα λοιπά. Και... Τι γίνεται, ναι, πώς από εδώ, από εδώ, σ' άρεσε η γαρίδα. Ναι, σ' αρέσει. Νούμερο 2 λοιπόν, φανταστείτε. Τη γυρίζει σαρδέλα Στέργιο. Τρία γιουβαρλάκια, τέσσερα. Να γιουβαρλάκια, σαν γιουβαρλάκια έχει γίνει. 6 pancakes ο Έλληνας. 7 ριζόγαλο, 8 φασολάδα. Ριζόγαλο! Το νούμερο 1, ξαναπες το λίγο ποιο είναι. 10 παγωτό. Το νούμερο 1. Γάριδο μακαρονάδο. Ναι, ναι, ρε φίλε. Η αναζήτηση. Ναι, ρε φίλε. Ο Έλληνας ο καημένος ήδη στην ψάχνη. Δηλαδή είμαστε λαός. Και τα ραβίδια στο 9. Και 2-2-2. Φανουρόπιτα. Φανουρόπιτα. Και μπήκαν οι γιαγιάδες να δουν πώς γίνεται. Όχι. Μπαίνουν οι ΑΓ. Ποιες είναι οι ΑΓ. Ρε Χρήστα, τώρα πόσες φίλες μας δεν μένουν στην οδό Αγαμίας 17. Αυτές μπαίνουν, ψάχνουν, σου λέει. Μπράβο, Ιβάν. Το σαλιάρι. Τα ξύλο εκεί που πέφτει, κοίτα. Η μερίδα Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πλακώνονται. Ένταση και δακρυγόνα στη μερίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή σε χτυπάνε τα μάτια. Υπάρχει γιατρός. Υπάρχει γιατρός. Εκείνη τη στιγμή. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα, έλεγε. Και με τους γιατρούς ξύλο. Τον έριξαν κάτω. Το ματατζί. Το κοπανάνε. Το παιδί μας. Τα παιδιά ήρεμα. Ήρεμα, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα δακρυγόνα που σκάνε μέσα στους αστυνομικούς. Λάμψη κρότου. Συγγνώμη, για 10 άτομα ρίξαν τα κρυγόνα τώρα και αυτοί. Δηλαδή... Για 10 γιατρούς. Ναι, για να κάνουν τι, να μην μπουν, ας πούμε, στην ημερίδα. Διέκοψαν, α, αυτοί διέκοψαν, φίλε. Τις εργασίες ημερίδας. Ωραία, και. Δηλαδή αυτοί ήταν κόντρα σε αυτούς που κάνανε την ημερίδα. Για να διαμαρτυρηθούν μέσα τώρα, όχι, θα ήταν κανένας υπουργός μέσα. David Morales. Η του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε συνεργασία με την Edition προσφέρει μια πάρα πολύ καλή λύση, ακόμα και αν έχετε παλιά τηλεόραση, δεν έχουν όλοι smart κτλ. Ή έχετε καινούργια, αλλά δεν ξέρετε πώς δουλεύει. Πιστεύω ότι ούτε η συγχωρεμένη γιαγιά μου δεν έχει παλιά πλέον. Πλέον, ναι. Μερικοί έχουν παλιά ακόμα, μην νομίζεις. Παλιά εννοούμε να έχει μόνο SCART. Ναι. Η έξοδο. Αυτό εννοούμε παλιά. Ναι, τη προηγούμενη γενιά. Έχουν καεί. Δεν έχουν καεί. Αν δεν τι προκοπείς, αντέχουν ακόμα. Το μηχανάκι αυτό του PAOK TV, τον αποκωδικοποιητή, ο οποίος διαθέτει και έξοδο HDMI για τις καινούργιες τηλεοράσεις και έξοδο SCART, είναι συμβατός με όλες τις τηλεοράσεις. Πολύ απλώς η χρήση του. Τον ανοίγετε ή τον ανάβετε, όπως λέγαμε παλιά, Κώστα. Άναψε την τηλεόραση. Ναι, άναψε την τηλεόραση. Ωραία, βάζετε το κωδικό. Εδώ ανάβουμε το φως, ρε. Το φως ανάβει, ρε. Βάζετε το κωδικό που έχετε το PAOK TV. Ή ανοίγει. Και βλέπετε εύκολα ναι. τους αγώνες του PAOK. Πες μας πώς συμμετέχουμε στην κλήρωση. Ναι, ρε. Όνομα τεπώνυμο στο 54526 η κλήρωση λίγο πριν τις 2. Αποκωδικοποιητής PAOK TV, μεγάλο δώρο.
Για όσους δεν κατέχουν τα ιντερνετικά και βάλε το καλώδιο και βάλε τον κωδικό και μπες στο ίντερνετ και οι περισσότεροι είναι και μεγάλη ηλικία. Κακά τα ψέματα. Οι νέοι εντάξει τα παίζουν στα δάχτυλα, οι νέοι τα βλέπουν και από τα κινητά, βγαίνουν έξω, πάνε στο γήπεδο. Τώρα οι πιο μεγάλοι, αυτό θα σας λύσει τα χέρια το δώρο. Στείλτε μήνυμα στην εκπομπή για να το κερδίσετε. FM Γενό, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς. Τι παίζω ρε φίλε. Ειδικά τώρα. Μουσικάρες παίζεις. Ότο Καλογεράς, πάμε. Που αρχίζει και βρέχει, δείτε για λίγο λάστιχα και φρένα. Μην έχουμε στους δρόμους ταλαιπωρίες. Σέρβις, σέρβις, θα πάτε ταξίδι όλοι τα Χριστούγεννα και τα λοιπά, πρωτοχρονιά. Σέρβις, θα πάτε στα χωριά σας. Σέρβις! Δεν σας φταίει κάτι ο απέναντι. Έτσι. Φίλτρο λαδιού άλλαξα χθες. Αυτοί που έχουν μέσα το. Που είστε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, σέρβις, φωνοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο. Αντικατάσταση, γιατί το έχουμε ξαναπεί πλέον, ο ΑΣΤΑ έχει τελειώσει. Είναι οι συνθήκες απάνθρωπες, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μπει κάποιος στα λεωφορεία του ΑΣΤΑ. Ούτε στο Νέο Δελχή και στην Καλκούτα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Είσαι λίγο υπερβολικός. Στον ΟΑΣ, στην κυβέρνηση, στην προηγούμενη και στην επόμενη, στο Δήμαρχο, σε όλους όσους εμπλέκονται στον ΟΑΣ αυτό το χάλι. Θα τα φτιάξουμε. Τρία καταστήματα το Ότο Καλογεράς, Γρηγορίου Λαβράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Οριοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουντανιών, Θέρμη, πέρα από το otokalogeras.gr στο ίντερνετ και μαζί μας τη δεύτερη ώρα όπως κάθε μέρα η πίτσα Mr. Gold, κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Μεσολογείο 2 στις οικίες, αλλά εξυπηρετούμε και στις δυτικές συνοικίες και στο κέντρο, στο 2-3-10-62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας και πέρα από μακαρονάδες, σαλάτες, πίτσες, καλτσόνι, πενελί κτλ. Και μαγειρεμένα φαγητά ημέρας, μουσακάς, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα αλλάζει το μενού. 2-3-10-62-85-86. Συνελήφθη ο Γκούροβιτς Κώστα. Ο ναι, παίκτης. Ναι, ναι. Ο παίκτης του Περιστερίου και της ΑΕΚ. Κρίμα. Γιατί επιτέθηκε, λέει, και έδιρε. Τη γυναίκα του. Τη γυναίκα του και την κόρη του. Αυτά που λέγαμε, που λέγαμε πριν που είμαστε στην εκπομπή. Πάνω κάτω μπορεί να είναι κάτι τέτοιο σημαντικό. Τι, Ναι. Σωστό. Γελάτε με το δράμα του ανθρώπου, ρε. Δεν γελάσαμε με το δράμα του ανθρώπου, με αυτό που κάνω στέλνει. Ναι, αλλά δεν ξέρω, Κόνσο, ότι πριν λέγατε για κάποιον συνάδελφο που έφαγε ξύλο. Αλήθεια. Συνελήφθη γιατί χτύπησε τη γυναίκα του, τη βλάκα. Εντάξει, γελίο. Και την κόρη του Καραγκιόζη. Μπορεί να. Τον είχαμε βάλει, τον είχαμε κάνει μοντάζ. Κώστα, είναι ανεπίτρεπτο. Τον Γκούροβιτς που έκλεισε τον Άρη και δεν έκλεισε ποτέ φυσικά. Είναι ανεπίτρεπτο να χτυπάς γυναίκα. Αυτό λέμε τώρα. Η γυναίκα σου, την κόρη σου κτλ. Χωρίς καμία φωλή, αλλά φίλε, μπορεί να. Ο άνθρωπος να τράβηξε τα μύρια όσα. Δεν έχει σημασία. Ό,τι και να τράβηξε, φίλε. Δεν έχει σημασία. Και να σε βαρέσει, δεν βαρά. Και δυστυχώς ανά τον κόσμο. Φαντάζομαι ξύλο που φάει. Εκατοντάδες γυναίκες διακινούνται θύματα επιθέσεων. Φαντάζομαι την πάτσε. Πού είσαι, ρε μπαμ. Τι ξύλο έχω φάει. Μα είμαι στο Ιβάνο Γκάμπου. Μα παίζει ένα Γκάμπου. Μήπως μπορώ να πάω να κάνω ακόμη, τι λες, μην μιλάς, μπαμπα. Μα έχω ραδιόγκαμ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε ένα στέκιο. Ναι, ναι, καλά. Γι' αυτό έχετε κουτσένοντας κάθε μέρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δει, δεν έχουν δει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν έχει κάποια άλλη ενδιαφέρουσα είδη στο 10. Παιδιά, τρομερή δισογραφική εκπομπή σήμερα προγραμματικά. Δηλαδή, μας βγάζει το καπέλο. Πού να μην είχαμε ετοιμάσει και συνεντεύξεις. Έκανε μπλόκο στην κοινή πορεία οπαδών Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα. Χρήσα, θα μας πεις για μπάσκετ και του Άρη. Άσε τον Ερυθρού Αστέρα. Όχι, υπάρχει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, Στέριο. Εναντίον μας. Το ΠΑΟΚ TV άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο. Να το. Αλήθεια. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Έχει δίκιο, Χρήσα. Το άλλαξε, Χρήσα. Είναι κανάλι μιας ομάδας που μεταδίδει αγώνες. Και πλέον σε πολύ καλή ποιότητα. Σε καλή, όντως. Είχαμε θέματα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν βασικά. Τα έλυσε. Τι, δεν μπαίνει, κολλάει και τέτοια. Στην αρχή και καλά, αυτό η εικόνα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και κολούσε. Βελτιώθηκε αυτό τώρα. Βελτιώθηκε, ναι. Μάλιστα. Στο Ιβανόφι θα έρθετε να δείξετε το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα η αναζήτηση του Κόπα Αμέρικα είναι δεύτερο και το Champions League 8. Άκου να σου πω. Μπορεί να στείλει ένα email. Όχι, όχι, αλήθεια είναι. Ψάχνουν πώ θα το δουν σπασμένο, ρε, γι' αυτό. Από εκεί βγαίνει. Ενώ το Champions League το βλέπουμε κανονικά. Πώς θα δω το Copa America, πατάς το. Άρα εδώ είναι το νούμερο ένα σπασμένο. Ναι, γι' αυτό. Και το PAOK TV γι' αυτό είναι αυτό που σου είπα. Τρίτο το Wimbledon.
Και τέταρτο, κατάταξη πρωταθλήματος Ελλάδος. Τσιτσιπάς. Ε, ναι, γιατί κάθεσαι στον καφέ και λες ρε εσύ, ο Άρης τέταρτος δεν είναι. Και πέμπτο, όχι, είναι πέμπτος. FIBA World Cup. FIBA. Έκτη εθνική μπάσκετ. Έλα ρε μπασκετάρα. Ε, ναι, γιατί το καλοκαίρι είχε εθνική. Λέγανε χθες με ποιον παίζαμε, με την Ιγυρία. Όχι ρε, με τον Καναδά. Ε, τι κάναμε, χάσαμε. Για κάτσε λίγο να δω. Για να ακούσετε τα πραγματικά αποτελέσματα. 5 με 6,5 σήμερα, όλα μπαουτάρι. Εκεί θα μάθετε την πραγματική λίστα. Γιατί και η Google κάνει λάθος προφανώς. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εντάξει, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπε ότι του κάνει εντύπωση. Είναι τέτοιο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό είναι και βάσει επίση. Να αποδομήσει την λίστα. Καμία. Να πει δεύτερο το. Καμία, αλλά δεν είναι και έτσι όπως το παρουσιάζεται το νούμερο 1 και πώ και τα λοιπά. Το νούμερο 1 στη λίστα. Ναι, φίλε, είναι φυσιολογικό, είναι ένα νέο προϊόν. Μα αναζητήθηκε πιο πολύ από όλα, αυτό λέμε. Το γεγονός λέμε ότι αναζητήθηκε πιο πολύ. Αναζητήθηκε πιο πολύ από όλα. Λοιπόν, πάει, πάω, δεν λέει ότι αναζητήθηκε, λέει ότι άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο. Ε, το άλλαξε. Ρε, το άλλαξε. Τι το άλλαξε, μόνο για εσάς. Εμείς βλέπουμε Νόβα. Παίρνουμε τα λεφτά τα πολλά. Τελικά είναι του Μαρινάκη Νόβα ή όχι ακόμα. Του Μαρινάκη είναι. Την πήρε. Άρα να μας δώσει περισσότερα. Αλλά παιδιά του χρόνου θα πάρετε περισσότερα. Αν μπείτε στα play-off, έχουμε τριετές συμβόλαια με την προηγούμενη. Μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή, Χρυσάνδη. Πολύ ωραία. Να γίνει αναπροσαρμογή. Πόνους και τα λοιπά. Τι ζούμε. Και να δω η Ξάνθη του χρόνου αν θα παίζει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ TV μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες ομάδες. Αν θέλει, ναι. Αν θέλουν και ομάδες. Αν θέλει, φυσικά. Επίσης θέλω ο Αχιλλέας του χρόνου, αν είναι στην ομάδα, ο Αχιλλέας, να διακόψει το συμβόλαιο με την Νόβα. Να μην έχει πέρα τα λεφτά τη Νόβα και να κάνει το Βόλος TV που έλεγε. Να δω πόσο μάγκας είναι χωρίς το 1,5 εκατομμύριο της Νόβα. Του χρόνου θα υπάρχει Βόλος, πιστεύεις? Θα υπάρχει Ηρακλής Βόλος. Ήρα. Θα πρέπει να παίζεις εκεί όμως. Δεν θα μας δει, θα φεύγεις από το πρωί να πηγαίνεις στο Βόλο. Όχι, δεύτερη έδρα. Τι δεύτερη έδρα? Δεύτερη έδρα, Θεσσαλονίκη. Θα ανεχτείς και αυτό? Τι και αυτό? Του Βόλου. Με μπέο. Στο πρωτάθλημα της παράγκας και της βρωμιάς. Ωραία δικαιολογία. Δεν έχω καμιά ηθική. Αλλά η Αριανή ξεφορίζει τον Καρυπίδη γιατί είπε και τον Ολυμπιακό. Να μην έλεγε, έκανε και άλλα μεγάλη, τεράστια. Άστο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Όχι. Όχι. Ποδόσφαιρο, τι έχουμε ρεσί. Τι ποδόσφαιρο, τα πάμε. Τι έχουμε. Τετάρτη έχουμε ακόμα. Πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ, προβλήματα. Έλα, αυτά. Δεν έχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ο Βέρμπλουμ πότε επιστρέφει. Ανακοίνωση του Νούπου Σουβέρια. Τι είναι αυτό? Νούπου Σουβέρια. Για τη φιλοξενία και τη διετησία του αγώνα. Η Βέρεια που έπαιζε. Η Βέρεια τώρα είναι φίλη μας. Ούτε στη Βέρεια ξέρουμε που παίζει η Βέρεια. Η Βέρεια έπαιζε. Στη Ρόδο με τον Ιάννη. Και έχασε 1-0. Ναι. Με τη διετησία του Αθηναίου ρέφερ κ. Μπακογιάννη. Στο 87 ακυρώθηκε γκολ. Κανονικό γκολ. Είδε που είμαι ενημερωμένο. Σήμερα ορίζονται διαιτές 12 της αγωνιστικής. Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι επιλογές θα γίνουν χωρίς τη βοήθεια νηστεριών. Λέει στο ιστερόγραφο 2 η ανακοίνωση. Απαράδεκτο να ακούγονται τεχνικά συνθήματα από τους συλλάθους της Ρόδου, όπως Σκοπιανοί και Βούλγαροι. Εις βάρος ζωριώτικης ομάδας, ειδικά στις μέρες μας. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας έφυγαν χωρίς να κάνουν μπάνιο. Ελλείψη ζεστού νερού. Εντάξει, παιδιά. Τώρα και αυτό με τα τεχνικά κάπου. Γιατί εδώ είδα κάτι σημαίες να σηκώνονται κάτι βουλγάρικες και κάτι τέτοια. Χρυσάνθε. Στέργιο. Στέργιο, δεν είναι στο στέργιο. Δικό μου γήπεδο. Ούτε στο δικό μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα νέα του μπάσκετ, όπου ο Άρης έχει νέο. Δεν μας πει τίποτα και από εδώ σε ροπάξι. Είναι όλα στην εντέλεια. Όλα στην εντέλεια. Αν προετοιμάζει η ομάδα να πάρει ακόμα ένα διπλό. Ναι. 49, να πάει 49. Ο Ζαπάκι, ο Μπέργκουλ είναι έξω. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο coach. Δεν νομίζω να κάνει πολλές αλλαγές. Αυτή τη βδομάδα θα κάνει καμιά δήλωση, τον ήθελε κάποια άλλη ομάδα για να φύγει. Είναι, αυτό είναι γεγονός. Α, γιατί πάλι τέτοια δήλωση έκανε, βέβαια θαύτηκε. Πολύ ψηλά την πέρασατε. Με ήθελε η Sporting και αρνήθηκα. Το θέμα το βάλε εγώ, Χρυσάνθη. Το έβαλε. Στη ρέκορντ το έδωσε συνέντευξη ο άνθρωπος, στη ρέκορντ. Το δήλωσε αυτό το πράγμα. Το έβαλε. Πρώτο θέμα σπάω 24. Το έβαλε. Γιατί αρνήθηκα. Τι τάψαμε. Και είπα αρνήθηκα, δεν είναι το θέμα αυτό τώρα, εντάξει. Και το θέμα δεν είναι τωρινό, έχει 1,5 μήνα διάρκεια. Έγινε αυτό, τελείωσε. Δεν το ξαναλέει αυτό. Το ρώτησε είναι Πορτογάλη. Και το Καρυπίν το ρώτησε το One. Κάνετε τέτοιες σειρές. Ο Μπίκας παρατηρητής στο Match Youth League Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, όπου παιδιά να σας ενημερώσω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, Στέργιο. Ορίστε. Σκάνδαλο. Άμα λέγατε, γινόταν ο Ολυμπιακός νέων, έτσι. Δηλαδή τιμωρήθηκε με την ίδια τιμωρία που τιμωρήθηκε και για το
Αραουντού. Από την UEFA, από την UEFA. Άρα, πολύ αυστηρή απόφαση της ΕΠΟ, Στέργιο. Έτσι. Συγγνώμη για τα μαχαιρώματα και αυτά. Ναι, οι δύο αγωνιστικές. Και το ξύλο. Δύο αγωνιστικές. Άντε ρε UEFA από εδώ. Που έρχεσαι να μας πεις κιόλας. Επίσης, θες είδα ότι πανηγυρίζατε, Στέργιο, για τον αποκλεισμό του Άγιαξ. Εγώ δεν πανηγύριζα, είδα ότι υπάρχει ένα κλίμα. Ναι, ένα κλίμα, ναι, γιατί, ό,τι τι δηλαδή. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Καλά να πάθουν και αυτά. Ο Άγιαξ ήταν στους ομίλους. Ναι. Γιατί ο διαιτητής θα είναι όλα κόκκινα. Στο Άμστερνταμ. Και εκεί. Και εκεί κόκκινα. Αδικία και εκεί. Κατά τα άλλα, ο Άρης αδικείται. Εδώ μας είπατε ότι κυνηγάει η UEFA και η UEFA Μάφια. Και ξεφωνίζετε εμένα που λέω για την ΕΠΟ. Μας είπατε ότι σας κυνηγάει η UEFA, ρε φίλε. Να μην πει ο ΠΑΟΚ στο φίλο. Να κυνηγάει η UEFA. Και λένε τον Αριανό ότι κλαίει. Δηλαδή απίστευτο πραγματικά. Η διαιτησία στο Άμστερνταμ ήταν αιμετική. Και λέγατε ότι το έκανε επίτηδες η UEFA. Το έκανε επίτηδες για να περάσει ο Άγιαξ. Όχι να μην πει. Και εμείς που λέμε ότι τα κάνουν επίτηδες τη ΕΠΟ και τα λοιπά, είμαστε γραφικοί. Δηλαδή εκπληκτικό πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή UEFA Μάφια. UEFA Μάφια. Που δεν τιμώρησε τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ. Ο Θεοδωρίδης. Ο γιος του Σάβα. Ο γιος του Σάβα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα beach bar σήμερα. Με αυτά που βάζεις. Καταρχήν αυτά που λέμε είναι για τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Άρα, μπήκας. Μπήκας. Youth League. Δεν είναι ενήμερη στην UEFA τι έχει γίνει με μπήκα. Εντάξει. Και το γράφει ερυθρόλευκων αποχρώσεων. Σάι. Παίκτης Νότιχαμ θετικό σε χρήση κοκαίνης. Εντάξει, ρε φίλε. Σιγά. Το πρώτο είναι. Ναι. Τελευταίο. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Παρακαλώ. Το ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι. Από τη Φόρτσα. Να διαβάσουμε. Η οποία Φόρτσα. Άρα η Φόρτσα το έχει. Χτύπησε, ναι, της Φόρτσα. Ναι. Χτύπησε την πόρτα των βουλευτών. Α, ναι, απαντήσει. Ναι. Τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και δεν πήρε την παραμικρή απάντηση. Και ούτε πρόκειται. Και από την Έλληνα Ράπτη. Και από τον Σταύρο Σιμόπουλο, και από την Άννα Ευθυμίου, και από τον Σταύρο Καλαφάτη, από τον Θόδωρο Καράουλου, ούτε φυσικά από τον Κώστα Κούση. Καραμάλη. Σάββας Αναστασιάδης, απάντηση 0. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, απάντηση 0. Χάρης Καστανίδης. Σε ποιο ερώτημα, ποια η άποψή σας? Ναι, το τι γίνεται, τι έχει να σχολιάσει. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, και με τον Αυγενάκη κτλ. Και δεν απάντησε κανείς. Ζήτησαν την άποψή τους όλων αυτών για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρα Αυγιανάκη. Πώς να σχολιάσει τώρα, συνάδελφο? Και δεν είπε κανένας ούτε μισή κουβέντα. Ας έλεγα. Εγώ ότι... θα έλεγα. Δεν σχολιάζω, συνάδελφο. Εγώ θα έλεγα. Πολύ καλός. Όχι. Όχι. Εγώ θα έλεγα. Ναι. Ότι παιδιά, ρωτήστε αυτούς με τους οποίους συμπορεύωσαν τέσσερα χρόνια. Γιατί το σωματείο σας ήταν αγκαλιά. Δίνατε τη φανέλα με το 12 στον καμένο. Πήρατε τα στρέμματα έξω από την Τούμπα. Έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις για να γλιτώσει τα χρέη ο πρόεδρός σας. Δεν απάντησε αυτή όμως. Την εγώ αυτό θα έλεγα. Γι' αυτό θα γίνω μια μέρα βουλευτής. Πώς την κρίνεις? Τι πώς την κρίνεις? Σου λέει. Ποια? Δεν μπορώ να κρίνω τα πεπραγμένα. Τη θητεία υπουργού. Του υφυπουργού. Είναι υπουργός. Το έργο το κοινοβουλευτικό δεν κρίνεται στα μίντια. Κρίνεται στη Βουλή. Δεν είναι κοινοβουλευτικό έργο αυτό. Τι είναι? Το καθημερινό δεν είναι κοινοβουλευτικό, είναι αυτό που προτείνει οι νόμοι, αυτά που ψηφίζονται, αυτά που δεν ψηφίζονται. Βέβαια, στην αντίστοιχη περίπτωση δεν πήρανε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τους ρωτήσουν για τον Βασιλιάδη. Δεν κάνατε και καλό. Και τον Κοντονή. Δεν κάνατε τότε τα έλεγε καλά ο Κοντονής και ο Βασιλιάδης. Γιατί τη λέγανε κατά του Ολυμπιακού και του Άρη. Έτσι είναι αυτά. Θα βγάλω εφημερίδα κι εγώ τελείως. Ο ρόλος της εφημερίδας πέρα από την πλάκα που κάνουμε είναι αυτός. Και πολύ καλά κάνουν. Πιέζουν προς πάσα κατεύθυνση. Οι κοιμισμένοι είμαστε εμείς, Κώστα. Εσείς, Χρυσάνθη. Εμείς, Κώστα. Γιατί ο Ηρακλής πήγε στα Τάρταρα και γι' αυτό. Γιατί είναι ανύπαρκτο συνδυακά. Συμφωνώ. Αυτό εννοώ. Η επικοινωνία. Συμφωνώ. Η επικοινωνία, οι του ΠΑΟΚ το έχουν βρει μια χαρά. Θα μου πεις υπάρχουν και τα απαραίτητα κεφάλαια έτσι, που υποστηρίζουν Χρυσάνθε, την κατάσταση. Έτσι, φυσικά. Φυσικά, ρε φίλε. Είναι αυτονόητο αυτό. Τα μίντια δέρνουν και λεφτά. Δεν γίνονται. Άρα όλα ξεκινάνε όχι από τους δημοσιογράφους όπως ο κόσμος νομίζει. Φυσικά. Φυσικά. Τους παράγοντες και την θέλησή τους να βοηθήσουν το σύλλογό τους. Βέβαια. Όταν κλείνει η κάνουλα από τους παράγοντες, θα κλείνουν και οι εφημερίδες. Κακή ώρα. Και δεν θα έχουν φωνή και οι δημοσιογράφοι και μαζί και ο λαός και όλα αλυσιδωτά πάνε. Εντάξει. Βέβαια κάποιοι κάνουν λένε και κάτι άλλο. Να τα λέμε, μη δουλεύετε εκεί είναι του Σαββίδη. Μη δουλεύετε εκεί είναι του Μαρινάκη. Μη δουλεύετε εκεί είναι του Βαρδινογιάννη. Μη δουλεύετε εκεί είναι του Κοντομινά. Να τα λέμε εδώ μεταξύ μας. Μείνετε άνεργοι. Καταρχήν μην είστε ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι άνεργοι, ανεξάρτητοι άνεργοι, αλλά να τα λέτε. Ναι, αλλά είστε άχρηστοι, ρεπόρτερ. Μετά δεν έχουμε φωνή. Δεν τα λέει.
Δεν τα είπε. Ο Τάδε στην ΕΡΤ δεν φωνάζει. Τι να φωνάξει, να φωνάξει, να φύγει. Και άντε, δεν σα νοιάζει αν θα μείνει άνεργο ή οτιδήποτε. Που θα χάσει τη φωνή. Γιατί όταν κλείνουν τα κανάλια δεν λένε ευτυχώς, επιτέλους. Ναι, ναι, που θα χάσει τη φωνή όμως. Που θα χάσει τη φωνή που δεν θα γράφει κανένα τίποτα για τον Άρη ή τον Ηρακλή. Δράμα, έτσι είναι αυτά. Στέργιο. Έτσι αυτά τα πράγματα. Όχι, πρέπει ο κόσμος να καταλάβετε από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο ΠΑΟΚ ευτυχώς βρήκε πράγματι έναν ευεργέτη. Πραγματικά ευεργέτη που τους έσωσε σε όλα. Σε όλα. Που έχει κάνει απίστευτα πράγματα και γιγαντώθηκε όπως βλέπεις. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Κύπελα. Έκανε εφημερίδες, κύπελα. Κύπελα. Τρία σειρά. Ωρε φίλε, πέθανε. Άρα, πήρε πρωταθλήματα. Κώστα. Πρωταθλήματα. Ο δημιουργός της Σερενάτα, της Κουκουρούκου και της Αμαρέτη. Η εκπομπή μας έπρεπε να έχει χορηγό την Κουκουρούκου. Φίλε, πέθανε αυτός που έβγαλε αυτό. Με πόσο μεγαλώσαμε με αυτό. Εντάξει. Θεός χωρέστο. Κουκουρούκου, φίλε. Τέλη κυκλοφορίας, Χρυσανθέ. Ξέρω, δύο αυτοκίνητα. 31-12. Ας κάνουμε καλύτερα. Ας γιορτάσουμε όμως. Ρεπορτάζ μηδέν. Τώρα οι άλλοι τώρα βγάζουν θέματα και τέτοια. Κανένας. Όλοι εμάς ακούνε. Όλοι ακούνε εμάς. Όλοι ακούνε εμάς. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Δεν έχουμε ξύλινη γλώσσα. Δεν λέμε. Εμείς τα λέμε στα ίσα. Δεν λέμε τα τετριμένα. Λέμε πράγματα. Ούτε είμαστε τρεις άνθρωποι, τρεις ομάδες. Εξυπηρετούμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν εξυπηρετούμε τίποτα. Τη δημοσιογραφία εξυπηρετούμε. Στην καθημερινότητα της ενημέρωσης πήγα να πω. Μην βιάζεστε, ρε. Η Γκαγκάκη πιστεύει τα δίνει όλα. Η Γκαγκάκη τα έχει πάρει όλα. Τα δίνει όλα. Έχει πάρει εννοεί τα βραβεία ο Χρυσανθός. Ναι. Ποιο ώρα είναι η Έρικα. Η Έρικα. Η Έρικα. Η Ρακλάρα, ολέ. Με την τζολάκι μας θα μαζί την 200. 25 λεπτά. Γολγοθά. Για να μπει τη ζυγίδα. Η Ελένη είναι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Πάρ την Ελένη να βγει. Σήμερα 10 η ώρα. Τζολάκι. Ναι, πάρ την Ελένη να βγει. Πάω κάρα θα λέει και τέτοια. Ο Ολυμπιακάρα παίζει σήμερα 10 η ώρα με Ερυθρό Αστέρα για την πρόκριση, Χρυσανθέ. Με νίκη Europa League στους 32. Η Ελλάδα. Ναι, θέλει νίκη. Σήμερα ποιον είστε με τον Ερυθρό Αστέρα. Όταν σε μένα. Με τον Ερυθρό Αστέρα. Μπράβο. 100%. Τα αδέρφια μας. Συγχαρητήρια. Εσύ που νοιάζεσαι για το καλό του Ολυμπιακού ποδοσφαίρου, όχι του ελληνικού, να είσαι με τον Ολυμπιακό. Όχι του ελληνικού συμφέρει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έξι άτομα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι να δω. Κοίτα τι γίνεται, κοίτα. Τους βγάζουν έξω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τον αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση. Το δώρο αξίας 40 ευρώ που θα σας λύσει στα χέρια. FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αφού είναι θέμα κεφαλαίων η επικοινωνία, για πες μας, τελικά Όφη δεν έδωσε εισιτήρια. Η ΠΑΕ, ο Άρης δεν ζήτησε. Η Βιτσόσκυλο. Η Βιτσόσκυλο. Αυτά είναι μάλλον Χρύσανθε. Η Βιτσόσκυλο τα είπα στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή. Να ακούσα την αρχή. Μετά οι άλλοι είπαν όχι, αλλά όταν οι άλλοι είπαν όχι, τελικά εμείς δεν ζητήσαμε. Αλλά δεν είπα έτσι εγώ. Εγώ είπα για δύο έγγραφα. Εγώ είπα για δύο συγκεκριμένα έγγραφα. Γιατί ηρωνεύεσαι και λες άλλα πράγματα αυτά που λέω. Δεν θες να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Θα λέω ότι να είναι. Θες να πάω στο ηρωνικό. Πολύ εύκολο. Το έχω να ξέρει. Εγώ έχω δει μέχρι τώρα ένα έγγραφο. Δεν το έχει δει γιατί κατέβηκε. Μα το είδα. Το είδε και κατέβηκε. Στο κινητό μου. Δεν σου, δε σου δημιουργεί εντύπωση γιατί κατέβηκε. Ναι, είδα λοιπόν ένα έγγραφο που λέει ότι η ΠΑΕ Άρης δεν ζητά εισιτήρια. Σου είπα τι έγινε. Το άλλο έγγραφο που η ΠΑΕ Άρης ζητά εισιτήρια δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Ψέμα να σου πω. Εγώ αν ήμουν Άρης θα το έβγαζα. Γιατί. Για να ξεφτυλίσω τον Όφη. Για να κάνω το παιχνίδι. Όταν με ξεφτυλίζει ο Όφη. Τι με ξεφτυλίζει. Πού είναι η ξεφτύλα, πού είναι, γιατί, πού είναι η ξεφτύλα. Τι είπε ο Άρης ότι ζήτησα ή δεν ζήτησα, είπε βγήκε η ΠΑΕ Άρης και ζήτησα ή δεν ζήτησα. Όχι, γιατί βγαίνει προς τα έξω, δεν δίνει στήριο. Βγαίνει προς τα έξω. Και σας λένε ψεύτες. Πού ξεφτυλίζει. Σας λένε ψεύτες. Στα παπάκια μας. Στα παπάκια μας, ρε φίλε. Να μας πει ο Όφη ψεύτη. Ξαφνικά πέρυσι το Δεκέμβρη κληρώθηκε η Mercedes του Ιβάν και τη χάρισε στην Εύση Ηρακλείου. Στα παπάκια μας, τι λέει ο Όφη. Όφη τη σχέση έχει. Αν σταματά, άλλο θα πάει κάτω. Δεν πάω εγώ, μπορώ να ουρλιάζω. Αν μην πάει και τον περιμένει η Επιτροπή Υποδοχής. Τι σχέση έχει ο Όφη. Η φιλοξενία στον Όφη είναι μια χαρά, Χρήστε. Για σας! Είναι μια για χαρά όλους, για να περνάτε. Για όλους. Ναι, καλά. Στο Καρασκάκι υπάρχει θέμα. Στο Ηράκλειο μια χαρά είναι τα πράγματα. Και στην Τούμπα υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν με αφήνετε. Γιατί? Την τελευταία φορά που πήγα με τραμπούκισαν. Σιγά. Μου είπε, είσαι τυχερός που φοράς την καρτελίτσα. Πού είναι να έρθεις, Χρήστε. Ο Μάγκας, πρόσεξε με, λέει κότα. Ο Σάκης. Που δεν πάει ούτε σε παιχνίδι του Σμυρναϊκού Βαθυλάκου. Έλα ρε, πάει, πώς δεν πάει. Ποιος, του Σμυρναϊκού.
Να το φάτε κάτι μάπε εκεί στο Στο επόμενο μάτς Χρήσανθε ΠΑΟ Κάρης τη σεζόν 2021. Μπορεί να δει την Τούμπα, θα περάσει μια χαρά. Δεν θα σε κουμπίσει άνθρωπο. Λοιπόν, η δισογραφία. Χρήσανθε. Καμπερίδη. Χρήσανθε. Είναι λύκη. Ωραία. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν. Εγώ για τον πάση του ΠΑΟΚ. Καμπερίδης. 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 ΠΑΟΚ έχασε χθες. Αποκλειστική είδηση. Oh. Που αποκάλυψε η εκπομπή το μεσημέρι της Δευτέρας με Κώστα Κούση. Εννοείται. Και αμέσως μετά το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, βλέπω αυτό, το έχει πει ο Κούση εδώ στις 12 το μεσημέρι. Σωστά. 12 το μεσημέρι, είπε Καμπερίδης. Όταν οι άλλοι λέγανε Σούμποντιτ. Σωστό, σωστό. Πραγματικότητα είναι αυτό. Τι να κάνουμε. Δεύτερα, δεν λέω για μένα, Κώστα Κούση. Έτσι. Το είπε. Και το απόγευμα διαβάζω αποκλειστική είδηση. Ο Καμπερίδης υποψήφισε τον Άρη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τι εντάξει, ρε φίλε. Συμβαίνουν αυτά. Βέβαια υπάρχει χειρότερο. Τρίτη απόγευμα να λέει ο άλλος. Τώρα θα σας πούμε ποιος είναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μια μέρα μετά. Τέλος πάντων. Καμπερίδης, τι λέει η Κώστα Καμπερίδης, πιστεύει σε Καμπερίδη. Τι να πω τώρα, να πω ναι. Είπες όχι. Πιστεύω στη φανέλα του Άρη, Χρυσανθέ, όχι, στη... όχι στον οποιοδήποτε. Η φανέλα του Άρη έχασε από τον Ιωνικό, τον Κολοσσό και από τον Πανιόνιο. Εντάξει, τώρα πρέπει... Γιατί ο προπονητής παίζει τον ρόλο του. Πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Πιστεύω στη φανέλα του Άρη, Χρυσανθέ. Καταρχήν ο Άρης θα αποκτήσει διοίκηση αυτές τις μέρες. Αυτό, θα αποκτήσει διοίκηση ανθρώπων που νιώθουν. Γιατί ο Χάρης είχε μείνει μόνος του. Στην όλη δυναμική πιστεύω δηλαδή για να σωθεί ο Άρης. Όχι στο ονοματάδι. Στους πέντε που μπαίνουν στο συμβούλιο υπάρχουν άνθρωποι από τη μία που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Καλύτερα από τον καθένα. Όπως ο Λευτέρης Αρβανίδης φυσικά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, να μην πω ποιοι από τους άλλους τέσσερις, μπορούν να βγάλουν και 10 χιλιάρικα αν χρειαστεί. Σημαντικό. Και 20 χιλιάρικα αν χρειαστεί. Εντάξει, όχι 100. Και 20 και 30. Αυτό θες τώρα. Ναι, όχι. Πλάκα, εννοώ πλάκα. Δεν μπορούν με τη μία να βγάζουν 100 και να τα πετάνε. Ε. Αλλά μπορούν να βγάλουν 10 και να τα πετάξουν. Στον τάδε μπανίστα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Στους παίκτες να πληρωθούν καταρχήν. Ναι, ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες, όταν οριστεί μάλλον από το ειρηνοδικείο η διοίκηση. Γιατί είναι η διοίκηση ειρηνοδικείου πλέον, παιδιά, όχι πρωτοδικείου. Όχι πρωτοδικείου. Τέλος πάντων, έτσι λέμε τώρα, έτσι έχει περάσει. Ελπίζω να. Υλοποιηθεί και η υπόσχεση που μου δόθηκε και θα έχουμε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους να μας πούνε τι και πώς. Γιατί πρώτα θέλουν να οριστούν και μετά να τοποθετηθούν. Και είναι θεμητό αυτό. Τώρα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Σάββα Καμπερίδη. Νομίζω ότι καταρχήν ξέρει το περιβάλλον, ξέρει την πίεση. Αυτά είναι σημαντικά σε ομάδες όπως ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Άρα μπορεί αυτομάτως να λειτουργήσει καλύτερα σε κάποια πράγματα. Τώρα. Για την αξία, την προπονητική κτλ. Είναι καλός. Στο ποδόσφαιρο, είναι καλός. Θα πω, στο ποδόσφαιρο, ο δεύτερος προπονητής δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει πρώτος. Στο μπάσκετ όμως θεωρώ ότι ο δεύτερος προπονητής πολλές φορές είναι και πιο αναλυτικός, πιο γνώστης πολλές φορές από τον πρώτο προπονητή. Αφού κάνει τη δουλειά. Κάνει την περισσότερη δουλειά. Άρα εδώ θα παίξει και ένα σημαντικό ρόλο. Ποιος θα είναι ο βοηθός. Του Καμπερίδη. Του Καμπερίδη. Για να είναι μετά ο πρώτος. Όχι. Γιατί πάντα είναι κάτι βασικό, ότι υποστήριξε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται ο Καμπερίδης αυτή τη στιγμή να αγωνιά ποιος ήταν ο βοηθός του. Ο ίδιος ξέρει καλά την κατάσταση. Βοηθός ήταν άλλωστε μέχρι πρότινος. Έτσι, στο Περιστέρι. Με Πεδουλάκι. Πέρσι στον Άρη. Με αρκετούς προπονητές στον Άρη. Έτσι, με Μίνιτς, με Πρίφτη. Με Αγγέλου. Επιστρέφει λοιπόν, ο Πρίφτης. Ο Πρίφτης δύσκολα. Δεν θέλει να ακούει. Μπορεί να αγοράσει. Γελάει. Όχι, εντάξει, δεν έχει τόσα πολλά λεφτά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες είναι αυτοί που σώζουν τις ομάδες και που φέρουν τις νίκες. Οι παίκτες ή οι παράγοντες. Οι παράγοντες δημιουργούν το σκηνικό. Οι παίκτες βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Ναι. Και οι προπονητές τους βοηθούν να βάλουν πιο εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Μπορεί οι παράγοντες να τη βγάζουν την μπάλα από το καλάθι. Εντάξει, αν συμβεί αυτό. Το θέμα εδώ είναι. Εδώ είδαμε, ρε φίλε, τα Τρίκαλα να κερδίζουν τον Κόρυβο τελευταία αγωνιστική. Καλά, τώρα είδαμε ο πολλά. Ο Άρης παίξει την παραμονή του με τον Ηρακλή τη 15η αγωνιστική. Μέχρι τότε θα έχει. Συνημερώνω ότι αυτό το μάτς έχει τελειώσει ήδη. Να ο Άρης λοιπόν.
Ο Άρης, τελειώσει αυτό το μάτς. Όταν η μπάλα θα είναι στο τζάμπολ του Άρης Ηρακλής, ή θα έχει δύο νίκες που έχει τώρα ή θα έχει τρεις. Γιατί παραπάνω δεν μπορεί να πάρει. Παίζει με, με την ΑΕΚ τώρα. Ναι. Έχασε. Έχασε, λογικά. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει, αλλά είναι μεγάλο outsider. Υποδέχεται το Λαύριο. Κέρδισε. Τρεις. Πηγαίνει στον Προμηθέα. Χανό, ναι. Τέλος πρώτου γύρου. Και έκτισε το Παλατάκι. Και αυτό εσύ το λέω ότι θα κερδίσει. Εγώ λέω ναι. Όπως το ποδόσφαιρο θα μένει στα 4. Ορίστε. Όπως το ποδόσφαιρο θα ρίχνει 4. Εντάξει, η μουσικακή ημέρα. Δεν μπορεί να κερδίσει. Τρία συνεχόμενα μάτς το λες αυτό. Τρία συνεχόμενα λες 4 και 5. Στο πρώτο λέγατε πουθενάδες ανύπαρκτοι βιτοεθνικάκες. Κύπελο 1-1. Με Σιδηρόπουλο. Δεύτερο παιχνίδι, ανύπαρκτοι, δεν υπάρχει πουθενά κτλ. Goal of sight. Goal of sight. Goal of sight. 1-1. 1-1. Goal of sight. Γιάννης Βικελίδης, που το ξεχνάς, στο υπενθυμίζω εγώ, ο Αλεξάνδρ. Λέω για την Τούμπα. Πρίγιοβιτς. Για την Τούμπα. Όταν παίζω καλά. Όχι, φίλε. Για το μέσα που. Εκεί θα μου έρθει 4 και 5. Εκεί. Όχι, λέω ότι φέτος πάλι 4-5 κτλ. Ναι, ναι. 2-2 στο 99. Πάλι με Σιδηρόπουλο. Γιατί με ξένο δεν. Τι δεν κέρδισε. Στο μπάσκετ. Δεν έφερε σοβαρή. Στο μπάσκετ, λοιπόν, φίλε. Που λες αυτό το πράγμα, θα έρθει ο Μποχορίδης. Όπως τον πρώτο γύρο. Όπως τον πρώτο γύρο. Και θα σε κερδίσει. Στέργιο. Θα σε κερδίσει ο Στέργιο. Ναι, μόνο που στον πρώτο γύρο Πάουκ ήταν τριών ημερών ομάδα, Χρυσανθέ. Ο Άρης ήταν μια. Όχι, ανάποδα το λες. Όχι. Ο Πάουκ ήταν πιο τέτοιο. Κάνεις λάθος. Ο Άρης τη Δευτέρα είχε μπαν. Σωστά, ο Τάτον ήρθε την Πέμπτη και το Σάββατο έπαιξε. Ο κύριος Ψαριανός Κώστας στο πρώτο μάτς. Ναι. Άνοιγε το φάουλ εκείνο. Ένα φάουλ. Τη γονατιά του τσόκου. Καθαρό φάουλ. Το είπε στην τηλεόραση. Το είπε στην τηλεόραση. Ποιο ήταν. Ουδέτερος. Ο Λινάρδος. Εγώ, παιδιά, δεν θα το δίνω. Και το είπε και ο τέτοιος, ο διαιτητής, ο οποίος ήταν με τον Άρη είχε θέματα. Ο Γκόντας. Παιδιά, είναι καθαρό φάουλ. Ο Γκόντας το λέει επίτηδες γιατί είναι κατά της ΕΟΚ. Άσε μας τώρα κι εσύ. Είναι κατά της ΕΟΚ. Ωραίους συμμάχους βρήκατε. Μα είπε. Ζομπά. Ρε μπάζο. Υπέρ της ΕΟΚ ήταν αυτό που είπε. Μπάζο. Ποιο ήταν. Δικαίωσε τον διαιτητή. Λοιπόν. Έχει δίκιο, λέει ο διαιτητής. Έχουμε διαιτητές. Όχι, είπε λάθος. Σιδηρόπουλος. Φίλος. Έτσι και έχει βάλει τζίλο. Κομίνης. Ο καλό. Καλός διαιτητής. Και καλός. Καλός. Δεν είναι καλός διαιτητής. Ο κορυφαίος. Γιατί είναι. Ο Όφι, ο όχι. Κορυφαίος είναι. Όχι. Γιατί ο Όφι, φίλε, είναι Μελισάν. Δεν είναι καλός. Αυτές οι συμμαχίες, δηλαδή, πώς τις βγάζει την ποδοσφαιρική. Τον βάλαμε τώρα. Ποιος σου αρέσει. Τον βάλαμε τώρα. Βάρκιος είναι ο Τζίλος. Κάντε μια λίστα. Βάρκιος είναι ο Τζίλος. Καλά, μόνο εσείς θα κάνετε λίστα με το που σας αρέσουν. Μπράβο, εμείς δεν θα κάνουμε. Υπουργοί, διαιτητές, βουλευτές. Κάνε μια λίστα. Κάνω, ποιος διαιτητής σου αρέσει. Πες μας στους άλλους διαιτητές. Έχουμε κάνει λίστα με αυτούς που θα φύγουν. Με αυτούς που φεύγουν από το ποδόσφαιρο, Στέργιο, έχουμε κάνει λίστα. Και πολύ σύντομα θα τους δεις να φεύγουν. Η μάνα του χιονιού, η Δέσποινα. Πολύ καλή. Η μάνα του χιονιού. Πριν από 30 χρόνια. Και τώρα καλή. Στέργιο, θα μας πεις στους υπόλοιπους διαιτητές. Ή δεν έχουμε ίντερνετ, ή δεν ανοίγει το site. Ή το έριξε, έβγαλε το ίντερνετ ο Λαθέρα αυτός εδώ, ο Ζομπάνκς. Και είμαι στο κινητά μας. Περίμενε, φίλε, υπάρχει το κινητό μας. Υπάρχει το κινητό μας, θα βγάλουμε. Λοιπόν, ναι. Το Σάββατο, Ηρακλής Προμηθέας, θα βραβευθεί ο Περόνε πριν τον αγώνα. Θα γίνει εκδήλωση εορταστική. Θα υπάρχουν κουμπαράδες για τον νεαρό Μιχάλη, ο οποίος πρέπει να τον στείλουμε το παιδί στη Γερμανία να κάνει εξετάσεις. Ωραία. Είναι λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τους έχω, Χρύσανθε, τους έχω. Α, ωραία. Τους έχεις, Χρύσανθε. Και. Να ολοκλήσω, Κώστας. Και. Θα πρέπει να γεμίσει το γήπεδο, γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Καλά. Και είναι go ahead νίκη αυτή. Είναι προς τα πάνω. Λοιπόν, ούρε! Λοιπόν, άχισε. Τα παίρνουμε χρονικά. 5 και 4, Σάββατο. Όφι Άρης, Κομίνης Γιώργιος. Ο ακρίβος Αθηνών πρώτος επόπτης, Καρσιώτης Κορινθίας δεύτερος. Κατσικογιάννης τέταρτος, Υπήρου. Ω, Υπήρου. Του βρακά. Άντε πάλι. Ο Σέζος στο ΒΑΡ, Κιλκής. Σέζος, ορίστε. Καλά και παρατηρητή από το Λασίθι, ρε. Και παίζω με τον Όφι. Και Μωυσιάδης Θεόφιλος, Υπήρου, ο βοηθός ΒΑΡ. Και μην πλέον έξοδα, ξέρετε. Είναι κοντά. Πηδάμε 6 αγώνες. Πανετολικός ΠΑΟΚ, Τσακαράκης Χανίων. Σπυρόπουλος Ανατολικής Αττικής, Δημητριάδης Καστοριάς. Τέταρτος Ανδριανός Αχαΐας. Στο Βάρο Διαμαντόπουλος Αρκαδίας. Και ο Σφαγέας του βοηθός ΒΑΡ Πετρόπουλος Αρκαδίας. Και παρατηρητής Μητροφάνης Αθηνών. Για να μην πληρώνουμε έξοδα, Κώστα από το Χανιά στείλαμε ποιητή.
Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός Λαμία. Ξέρετε τι πορικάρες θα πάρει αυτό τώρα. Παναθηναϊκός Λαμία ο Τάσης. Ξάνθη ΑΕΚ ο Ζαχαριάδης της Δέσμης Μακεδονίας. Λάρισα Ατρόμητος Σιδηρόπουλος Δωδεκανήσου. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Βόλος Πανιώνιος Παπαδόπουλος Μακεδονίας. Περίμενε, Σιδηρόπουλος Δωδεκανήσου. Δωδεκανήσου. Στο Ρεόκαστρο μένει. Τι Δωδεκανήσου. Εντάξει ρε φίλε, εκεί ανήκει τώρα. Μένει εδώ εκτάκτος. Βόλος Πανιώνιος Παπαδόπουλος Μακεδονίας και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Παπαπέτρου Αθηνών. Δηλαδή στο μάτι της Ξάνθης και στο μάτι του Βόλου βάλαν διαιτητές από την Δέσμη Μακεδονίας. Έγινε. Στο μάτι της Ξάνθης ναι. Και στο μάτι ναι. Του Βόλου διαιτητές ναι. Από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Εντάξει, γιατί από πού να βάλω. Για να ευνοήσουν τον Άρη προφανώς. Τον αντιπάλο μας δηλαδή. Χρήσανθε, θα σου δώσω άλλη μια επαγγελματική συμβουλή. Ευχαριστώ, ρε Στέλνη. Καλά που έχω σένα και με συμβουλεύεις. Καλά που με συμβουλεύεις και πάω σωστά στα επαγγελματικά μου. Μπορείς να προσεγγίσεις τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, να προσεγγίσει ή τον Σάβα ή τον Κώστα ή τον Βαγγέλη απευθείας και να είσαι ο νέος αρχιδιαιτητής και να παίρνεις 23.000 το μήνα. Για να κάνουμε επιτέλους σωστούς ορισμούς. Αν γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό. Δεν πάει άλλο αυτό με την ίδια την ΕΠΟ. Αν γίνει αυτό. Εσένα θέλουμε. Αν γίνει αυτό, Στέργιο, επιτέλους θα έρθει το 50-50 στο ποδόσφαιρο. Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Το 50-50 το πραγματικό όμως. Και θα λύσει πρόβλημα τη ζωή σου με 23.000 το μήνα. Θα αποκτήσω άλλα προβλήματα. Δεν θα αποκτήσει προβλήματα. Γιατί τα 23.000 θα τα χρειάζομαι για τους 5 που θα με φρουρούν μετά από αυτά που θα κάνω σε εσάς. Θα κάνω ό,τι κάνατε στον Άρη τόσα χρόνια. Με τους Παμπορίδηδες, τους Σταυρίδηδες, τους Ζωγράφους. Τους Χαραλαμπίδιδες από το χωριό του Ζαγοράκη. Σπάθας. Τι. Τον περνάς ο Σπάθας. Ποιος Σπάθας. Άρης, Γιάννενα Άρης. Δεν μου δίνει πέναλτι και δίνει πέναλτι στα Γιάννενα. Και πέφτω. Και εμείς τα λέμε όλα. Όλα. Ο Άρης ΠΑΟΚ με το Σπάθα. Τίποτα. Δεν αντέχετε το 50-50. Ναι, δεν είναι απλό. Τίποτα. Μόλις ένας διαιτητής σας έπαιξε 50-50 σε Άρης ΠΑΟΚ, γιατί είχατε συνηθίσει το 80-20 και στο 90-10, τον βγάλατε στη σέντρα. Κλωτσούσε ο Γκαρσία. Στη σεζόν 9-10 είχαμε συνηθίσει το 80-20. Καθαρή κίτρινη κάρτα στον του Γκαρσία και λέτε. Ναι. Καλά, στο τρίτο λεπτό. Πήρε την μπάλα στα χέρια. Έτσι. Την μπάλα στα χέρια την πήρε. Ποιες άλλες φάσεις. Δέσεις λίγο. Μία κίτρινη κάρτα δεν έχει δώσει τον αυτή. Ένα φάουλ για έναν άποδο πλάγιο. Ένα φάουλ. Δεν μιλάμε. Με σαραϊδάρι μπροστά του να σπάει το πόδι του καράμπελα ο άλλος και ο σαραϊδάρις έδωσε πλάγιο ΠΑΟΚ. Και μετά από λίγα χρόνια προσελήφθη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Σπάθας δεν προσελήφθη ούτε στην ΠΑΕ Άρης ούτε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που λέγατε τότε. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Επίσης δεν πήρα εγώ τον πρόεδρο της ΚΕΔ Μάλαμα Τεβεκέλη να δίνει οδηγίες στους παίκτες μου για τη διαιτησία. Εσείς έχετε πάρει όλα τα στελέχη. Ούτε πήρε το κανάλι του πρόεδρου μου, γιατί δεν έχει ο πρόεδρος κανάλι. Τον άλλο το διαιτητή, τον Τάσο τον Κάκο. Εσείς τους έχετε προσλάβει όλους. Όχι εμείς. Άρα μην μιλάτε για τη διαιτησία. Εσείς δεν πρέπει να μιλάει. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να λέει λέξη. Κουβέντα για τη διαιτησία. Τίποτα. Δεν πειράζει, Χρυσάδε. Εσείς και ο Ολυμπιακός προσλαμβάνετε. Εμείς έναν σε πήραμε. Αφήνω να ζεις το όνειρό σου. Έναν πήραμε. Ο Άρης ΠΑΟΚ. Και ήταν ο χειρότερος που υπήρχε, φίλε. Ποιο? Δυστυχώς για σένα τα φετινά και ευτυχώς για μας τα Άρης ΠΑΟΚ τελειώνουν μήνα Ιανουάριο. 50, τι 50, τι μήνα Ιανουάριο. Ναι. Αυτή την προσδοκία έχεις, ε. Ότι δεν θα παίξω. Στο μπάσκετ τελειώνει το παραμύθι. Ότι δεν θα παίξω στο τελειώνει. Θα είσαι δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω στα play-off, λες, ε. Και στα play-off θα είσαι στα play-out. Ξανά. Και όπως λέει ένας φίλος μου, του χρόνου θα έχουμε ωραία Α2 με Άρη πάω Ολυμπιακό. Ωραία. Η σημερινή εκπομπή γράψτε να. Είπε ότι ο Άρης θα είναι στην Α2. Θα είσαι στην Α2, ναι. Ναι. Να εύχεσαι ο Ιβάν να δώσει λεφτά για να σωθείτε. Ποιο θα πρωτοπέσει. Ότι το τελευταίο μάτς Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα είναι το Γενάρη. Ναι. Τα λες αυτά τα πράγματα, τα σημειώνεις αυτά. Ωραία. Οι εκπομπές γράφονται. Ποιο θα πέσει στο μπάσκετ είναι το ερώτημα. Ο Άρης Κιλάρης. Το πιστεύεις εσύ. Μόνο εδώ. Εσύ Χρύσανθε. Ο συγκεκριμένος πέρσι έλεγε ότι δεν θα βγω στην Ευρώπη. Δεν θα βγω. Εντάξει, βγαίνουν και εκπλήξεις. Είναι η ζωή μας είναι. Γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μας αρέσει ο αθλητισμός. Υπάρχουν αναπάντεχα πράγματα. Σκέψου λοιπόν αναπάντεχα να σου κόψει το ΑΕΤ του Άρης. Έφτασε ένα λεπτό από το κάνει μέσα. Λίγο ακόμη, ρε φίλε. Θα το κάνει. Θα το κάνει πρώτη εβδομάδα του Γενάρη. Σε γράφω εκεί που δεν φαντάζομαι. Όχι, θα σου κόψω το ΑΕΤ του και το πρωτάθλημα. Όπως το έκοψα τότε με το Σπάθα. Γι' αυτό το λες. Ο Άρης. Του χρόνου που θα είμαι στην Α2. Ο Κάμπορα το έκοψε. Ο Κάμπορα. Τα παράσημά σου αυτά είναι. Που τον διώξατε για να παίζει ο Κόκκι. Άσε τώρα, δεν τα λέμε. Αυτά είναι τα παράσημά. Τρία πρωταθλήματα έχεις. Ναι. Τρία πρωταθλήματα έχω. Σωστά. Όσο ανύπαρτος είμαι, τόσο ανύπαρτος είσαι. Τρία.
3-3. Ναι, αλλά έχει περισσότερα κύπελα. Και με έφτασες μετά έχει κύπελα. Από 93 χρόνια. Έχει, και... έχει περισσότερα κύπελα. Και να σου πω, επειδή είμαι με Α ξεκινάω, είμαι πρώτος. Από πάνω. Από πάνω. Αλφαβητικά. Και εγώ δεύτερος. Ηρακλής με ήττα. Εσύ ο Ηρακλής είσαι μόνο με ήττα. Γελάσαμε. Λοιπόν, εγώ ποιος, κλήρωση, προ... κλήρωση. Επίσης, λόγω χρονολογίας είμαι πιο πάνω από όλους. Κλήρωση και χορηγούς. Να φύγουμε να... στην ώρα μας. Πάμε στην κλήρωση. Ναι, καλά. Ζητάμε συγγνώμη εμείς που δεν μπορούμε να ακούμε από την αρχή και βαριέται ο εξαίρετος τσιριχτής να τα ξαναπεί. Στέργει υπομονή. Κώστα, keep going. Η Βιτσόσκυλο. Ναι, αλλά δεν άκουγε. Η Βιτσόσκυλο. Δεν άκουγε τον Κούση που είπε χειρότερα από μένα. Εγώ λέω και για τους δύο. Θα σε ακουμπήσει άνθρωπος, λέει ο 164. Ποιος? Ο 164. Με τον 164 θα πάω, για να τον γνωρίσω κιόλας. Γιατί είναι ακροατής. Μαζί θα πάω. Βασίλη, θα πάω με τον Σταύρο. Τον κουμπάρο μου, όπως έγραφε ο άλλος. Συνεννόησε Αριανό, άστον λέει τον Τζαλτίδη. Λέει, εδώ είναι κουμπάρος, λέει, με τον Κόλκα. Τον στέλνω μήνυμα, τον λέω. Φίλε, ποιο σου είπε, λέω, ότι είμαι κουμπάρος με τον Κόλκα. Λέω, τι μου βάφτισε το παιδί, τον πάντρεψα, τι ακριβώς. Λέει, πόσα άτομα, λέει, μου το είπανε. Λέω, εσύ το ξέρεις και το λες σε άλλους. Κώστα, λέει, το άκουσα. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 14. Πολλά ακούγονται. Ναι. Τίποτα δεν ισχύει. Από το 1 μέχρι το 14. Για τους κουμπάρους, Κώστα. Κώστα, από το 1 μέχρι το 14. 14. Το 10. Τυχαίο το 14. Το 10. 1914. Το 10. Λοιπόν. Άσε μας, ζαχισάθηκε εσύ. Γιάννης Αζάς, το κινητό σε 316. Γιάννης, ναι. Αζάς κερδίζει τον αποκωδικοποιητή του ΠΑΟΚ TV. Θα συνημερώσει, φίλε Γιάννη, σε λίγα λεπτάκια η Μαριλής για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Νομίζω θα συνεχίσουμε να δίνουμε και τις επόμενες μέρες αποκωδικοποιητές ΠΑΟΚ για τους φίλους του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ο Τζέφι Πάιατ, όπως τον γράφει. Τζέφι Πάιατ, έτσι λέγεται. Πάιατ. Πάιατ. Πρέσβης. Σύντομα θα έχει νέα του Στέλιο, ναι, ναι, να ξέρει. Πολύ σύντομα. Μα δουλεύουν κανονικά οι Αμερικάνοι. Ναι. Τα ακούω χρόνια του Χρήσανδε. Όχι, εγώ στο λέω. Εγώ το λέω. Χρόνια τα ακούω. Εγώ στο λέω τώρα. Από τον Αμερικανό πρέσβη. Εγώ στο λέω τώρα, δεν το είπα χρόνια εγώ. Εγώ τώρα στο λέω. Θα έχει σύντομα νέα του. Εγώ το πάω. Γιατί και εσύ και κάποιοι άλλοι. Φίλου του Άρη. Ναι. Το κατάσω στην κατηγορία των ονειρόξεων. Αυτό το πράγμα. Ωραίο. Εντάξει. Καλό. Καλό. Εκεί το βάλω. Όταν έρθει η στιγμή. Σαββούσογλου. Αν θα ζούμε, δεν ξέρουμε κτλ. Θα το κρίνουμε τότε, Χρήσανθε. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. In God we trust, Στέλιο. Η Τρόικα. Πες χορηγούς. Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold. Ναι. Η κορυφαία πίτσα της πόλης. Και όχι μόνο. Καθώς υπάρχει και φαγητό ημέρας για εσάς που δεν τρώτε πίτσες. Δεν ξέρω αν είστε άνθρωποι βασικά. Ναι. Αυτοί που λένε δεν τρώω πίτσα και δεν πίνω καφέ, δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, παιδιά. Σωστά. Λοιπόν, 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογίου, δύο συσικές εξυπηρετεί η πίτσα Mr. Gold και στο κέντρο και φυσικά στα δυτικά. Και μαζί μας τη δεύτερη ώρα ο Ότο Καλογεράς με ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα. Στροφή Τριανδρίας Γρηγορίου Λαμπράκη 27, το πρώτο. Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχία Ορειοκάστρου, το δεύτερο. Και το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στη Θέρμη. Μπείτε και στο otokalogeras.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τα λέμε στις 5 με All About Tires On Air. 7.30 ώρα Στέργιος Αγάπη, Σταύρος, όλα τα παιδιά ΠΑΟΚ 24. Κώστας Κούσης, διαρκώς στη μάχη της ενημέρωσης. Όλη μέρα παρεμβαίνει για να τα λέει όλα.